πολύ ωραία. Ένα μπλουτ γίνεται γκριν. Έκανα πλάκα. 25-58. Εμποδίτη γκριν εδώ θα πάσει. Είμαι ο Βίρας, είμαι 38 χρονών πλέον. Όσοι με έχετε ξαναδεί να παίζω είτε live είτε σε βίντεο, θα διαπιστώσετε ότι εξακολουθώ να ντύνομαι έτσι. Σαν αδιόριστος εκπαιδευτικός. Αν γίνει ΑΣΕΠ, θα δώσω. Αν περάσω, το έχω σκεφτεί. Θα βάλω το πουκάμισο από μέσα. Με το πουκάμισο από μέσα δεν δικαιούμαι ένα τμήμα γεωμετρία Α2. Παίζει και να αγχώνεται τα πιτσιρίκια. Τι έβαλε, μονόχρωμο, θα βάλει απροδοποίητο καριολί. Αλλά ξέρετε, μεγαλώνω, αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή μου. Αλλά κάτι που δεν αλλάζει, αν και 38 χρονών, να εκμυστηρευτώ κάτι γιατί αισθάνομαι άνετα εδώ. Παίζω ακόμα Counter-Strike 1,6. Ποια είναι τα αδέρφια μου εδώ μέσα? 9 θλιβερή τύπη. Και ο κύριος μόλις χώρισε. Νόμιζε ότι το είχε σκόψει, του είπε. Λοιπόν, το Counter-Strike για τους υπόλοιπους ανθρώπους, πιθανότατα μορφωμένους. Το Counter-Strike είναι ένα πολύ παλιό online παιχνίδι, αγνό πιστολίδι, τίποτα ιδιαίτερο. Οι μόνοι άνθρωποι που εξακολουθούμε να παίζουμε Counter-Strike είναι οι 8 θλιβεροί που χειροκρότησαν. Εγώ και οι υπόλοιποι είναι Ρώσοι, Μολδαβοί, Ουκρανοί και Πολωνοί κάτω από 15 χρονών. Και μόλις καταλάβαμε ότι αυτό με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς δεν γέρασε πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να κάνανε προπόνηση. Αλλά έτσι ζούσαμε το 2017. Πραγματικά, το πρόβλημα όμως εμένα έγκυται το εξής. Εγώ δουλεύω βράδια, έχω χρόνο να παίξω Counter-Strike μόνο το πρωί. Και όλα τα παιδάκια είναι σχολείο. Ερημιά στο σερβερ. Να δείτε την τάση 2 άδεια, να σας πιάσει ψυχή σας. Αν δω κόσμο σε καμία πίστα, είμαι σε φάση. Σχολάσανε νωρίς στην Κρακοβία. Κάποια στιγμή είχα ανοίξει ουκρανικό εορτολόγιο και αντιστοιχούσα πόλη με πολιούχο. Και λέω Αγίου Βλαδίμηρου, μα και λιώ στο Κίεβο. Και αυτό και αν δεν γέρασε καλά. Επίσης είμαι πάρα πολύ ακατάστατος σαν άνθρωπος. Όταν πάμε περιοδία με τον Μιχάλη, 2 λεπτά αφού έχουμε μπει στα δωμάτια μας, αν κοιτάξεις τον Μιχάλη, τακτοποιεί τα πράγματά του. Αν κοιτάξεις εμένα, είναι λες και ζω εκεί χρόνια. Απλώνω μπουγάδα, τραγουδάω χαρούλι, τέτοια άνεση. Επίσης έχω μια φοβερή ικανότητα σαν άνθρωπος. Την έχω από μικρό και ευτυχώς την κρατάω ακόμα στα 38 μου. Να κοιμάμαι πάρα πολύ εύκολα. Έχω κοιμηθεί παντού. Σε αεροπλάνα, λεωφορεία, ταξί, τρόλεϊ. Έχω κοιμηθεί στη μηχανή του Μαθιουδάκη. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είδα και ολόκληρο όνειρο. Από εκείνα τα περίεργα που αποσυνδέονται τα νεύρα σου και κάνεις το τίναγμα. Στο όνειρο είδα ότι πέφτουμε από μια γέφυρα. Από το τίναγμα πήγα να μας ρίξω από μια γέφυρα. Έτσι είμαι εγώ, κυνηγάω τα όνειρά μου. Έχω κοιμηθεί στη σχολή ενώ δίνω μάθημα. Έχω κοιμηθεί σε γιατρό. Μεγάλο λάθος, πόνεσα εγώ. Ξυπνάω έντρομος, του λέω τι κάνεις εκεί, ρε. Μου λέει δεν σε ναρκώσανε. Του λέω όχι, αυτή είναι η φάση μου. Έφαγα μπακαλιάρο σκορδαλιά. Τι περιμένεις να γίνει? Μου λέει καλά, βγάλε το χέρι από τον παντελόνι και πάμε να κάνουμε την επέμβαση. Και εννοείται έχω κοιμηθεί και στο σεξ. Ένα χειροκρότημα τα αδέρφια μου έχουν κοιμηθεί στο σεξ. Ένας. Μία. Όλοι οι υπόλοιποι χαμιάδες, μπράβο ρε. Όλοι οι εργάτες του έρωτα για παϊδάκια ήρθατε. Δεν μου το είπα τα παιδιά από τις κρατήσεις να σφουγγαρίσω, δεν ήξερα. Έχω κοιμηθεί ρε μαλακές, δεν είναι εύκολο το ρημάδι. Και δεν ήμουνα καν από κάτω. Έκανα το δύσκολο από πάνω, ήμουν από πάνω, έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν μπορούσα, απλά έκανα ό,τι μπορούσα. Είχα σταματήσει από τη μέση και κάτω, έκανα μόνο το κεφάλι σαν τον ηλίθιο. Κάποιος με το καταλαβαίνω ότι πάει για ύπνο, δίνω ένα φιλί, γλιστράμε μάγουλο με μάγουλο και σωριάστηκα σαν το ζωό. Η κοπέλα τσαντίστηκε, με ξύπνησε, άρχισε να με βρίζει, έκανα το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει σε άνθρωπο μέχρι και σήμερα. Κοιμήθηκα την ώρα που με έβριζε. Προς υπεράσπιση μου δεν είχα κουράγια να πηδήξω. Θα κάθω να τσακωθώ. Ο καυγάς θέλει την 7-πλάσια ενέργεια. Αλλά δεν έχετε ανάγκη, έτσι που πηδάτε, σιγά μην καμπαδίζετε. Επίσης, έτσι πλησιάζει και το καλοκαίρι. Σκέφτηκα. Μ' αρέσει το ελληνικό καλοκαίρι. Φέτος θα πάω έτσι λίγο πιο καλές διακοπές. Το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας δεν πήγα καθόλου διακοπές. Φοβήθηκα τα 80 κρούσματα την ημέρα. Την επόμενη χρονιά με τα 2-300 πήγα. Γιατί ένιωσα ότι του έχω πάρει λίγο τον αέρα. Φέτος που είμαι τριπλά εμβολιασμένος, παιδιά, θα μπω στο καράβι, θα γλύψω μπουκαπόρτα κυλιόμενη σκάλα και θα φιλήσω 3 καμαρώτους με τη σειρά. Αλλά σαν Αθηναίος έχω μια ανάγκη να ζητήσω ένα συγγνώμη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι από νησί, ένα ναι, εδώ παρακαλώ, νησιώτες. Ναι. Πάρα πολύ, ρε, πολύ ξερό ήταν αυτό. Ναι, είμαι από νησί, ναι. Έλα, προχώρα με τα αστεία, μαλάκα. Λοιπόν, σαν Αθηναίος θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη, γιατί οι Αθηναίοι είμαστε το χειρότερο είδος τουρίστα. Ο Αθηναίος το καλοκαίρι θέλει να ανακαλύψει την παράδοση. Το χειμώνα θέλει Μητρόπολη. Το καλοκαίρι θέλει γραφικότητα. Ο Αθηναίος το καλοκαίρι θέλει να κάτσει κάτω από ένα αρχαίο πλατάνι, σε ένα καφενείο και να μιλήσει με ένα παππού να του λέει αλήθειες της ζωής. Θέλει και WiFi στο πλατάνι. Θέλει και φρέντο με χάρτινο καλαμάκι.
Δεν πάει έτσι. Κάτω από αρχαίο πλατάνη έχει χλιαρό φραπέ που σε πάει η αίμα. Έχει ένα παππού που δεν θυμάται τι έφαγε χθες. Αυτή είναι η φάση. Αλλά το κάνουμε αυτό το πράγμα οι Αθηναίοι. Πάμε στα πανηγύρια το καλοκαίρι, πάμε στην Ικαρία, πάμε στην Κρήτη, εισβάλλουμε στα πανηγύρια, πίνουμε πολύ, παίρνουμε ναρκωτικά και μετά νομίζουμε ότι ξέρουμε παραδοσιακούς χορούς. Έχετε δει Αθηναίο σε κριτικό γλέντι? Ένα από το χιλιόμετρο φαίνεται ο τύπος. Έχει πάρει ό,τι έχει βρει μπροστά του και μετά κάνει: ω, αυτό είναι πεντοζάλι, αυτό είναι πεντοζάλι. Αυτό είναι...". Και φιλοσοφούνε κιόλας. Α, βρήκα τον εαυτό μου, βρήκα τον εαυτό μου, βρήκα τον εαυτό μου. Θέλω μία φορά να γίνει το ανάποδο, έτσι για φάση. Να είναι παραμονή πρωτοχρονιάς, να έχουμε βάλει τα καλά μας, να πάμε σε μία αποθήκη στο Μοσχάτο για ένα πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και να κάνω απόβαση 400 καριώδες παππούδες με φανελένιο καρό πουκάμισο και να κρουβαλιάζουν τα μοχίτο του κόσμου. Και να του λέει: σ' αρέσει αυτό, πάρ' το μαλάκα, καλή χρονιά τώρα. Αλλά μου αρέσει, το ελληνικό καλοκαίρι έχει εκπληκτικά στοιχεία, έχει εκπληκτικά πράγματα. Έχει ήλιο, έχει θάλασσα, έχει ταβέρνες και έχει κάτι άλλο το οποίο δεν παρατηρούμε συχνά: άφθονη παιδική εργασία. Με το που κλείνουν τα σχολεία, όλα τα παιδάκια δουλεύουν. Και δεν μας πειράζει καθόλου. Το χειμώνα μας πειράζει. Αν δεις το χειμώνα ένα παιδάκι να δουλεύει, λες: καλά, τι γονείς τα αφήνουν αυτό έξω. Το καλοκαίρι, κάποια πιτσιρικά στην ταβέρνα να σου φέρει νερό είναι 5,5 χρονών. Δεν λες τίποτα, γκρινιάζεις κιόλας. Άργησε, έχω κορακιάσει. Υπάρχουν άλλοι που καμαρώνουν την εργασιακή ηθική του πιτσιρικά. Λένε: δες το να δουλεύει από τώρα για το χαρτζηλίκι του, μαθαίνει πώς γίνουν τα λεφτά. Μαλάκα είναι 5,5, θα σκάσει με καγέννη στην πρώτη δημοτικού τύπου. Είχα πάει να πάρω τσιγάρα στην Αμοργό, η κοπέλα στο ταμείο ήταν 14. Με κοίταγε με ένα βλέμμα: μαλάκα, έχω να πάω διακοπές 10 χρόνια. Αυτή σε 4 χρόνια, όχι μηχανογραφικό για πανελλήνιες, βγαίνει σύνταξη κατευθείαν. Και έγινε κάτι περίεργο στις τελευταίες καλές διακοπές που είχα πάει. Ήμασταν όλοι παρέα στην παραλία και βλέπαμε το ηλιοβασίλεμα και κάποιος τράβηξε φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα και το ανέβασε στο Instagram και μετά διαπιστώσαμε όλοι μαζί ότι ήταν καλύτερο το ηλιοβασίλεμα στο Instagram από το κανονικό που βλέπαμε μπροστά μας. Ήταν σοκαριστικό, λέγαμε: αυτό είναι μαλακία, εδώ είναι η φάση. Και είναι φοβερό, κοιτάγαμε κάτι άλλες φωτογραφίες. Είχε τραβήξει ένας φίλος φοβερές φωτογραφίες. Κάνω ένα έτσι, του λέω: αυτή η παραλία γαμάει, πάμε εκεί αύριο. Μου λέει: εκεί ήμασταν χτες. Του λέω: χτες ήταν χάλια, φύγαμε στο μισάωρο, είχε φύκια. Μου λέει: έβαλα κάτι φίλτρα, τα διώξα. Όταν μπαίνα στα αυτιά μου και στον κόλο μου δεν έκανε τίποτα, μαλακά. Κάνω επόμενη φωτογραφία, του λέω: αυτή μου άρα ποια είναι. Μου λέει: η κοπέλα σου. Πω. Τι γαμάω, ρε φίλε. Πετάγεται η κοπέλα μου, λέει: γαμάς, αλλά σε παίρνω ύπνος, μεγάλε, να το δουλέψουμε. Τώρα που έχω φωτογραφίες, παίζω ένα παιχνίδι στο Facebook. Προσπαθώ από τη φωτογραφία προφίλ να μαντέψω τι δουλειά μπορεί να κάνει ο άλλος. Παγιώνονται διάφορες φωτογραφίες προφίλ, ανάλογα με το επάγγελμα του καθενός. Η κομική είναι το πιο εύκολο. Ένας καραγκιόζης με ένα μικρόφωνο. Είναι απλό. Η DJ είναι η αγαπημένη μου, που φοράνε, ξέρεις, που είναι πάντα έτσι. Μερικοί είναι και χωρίς ακουστικά, τους έχει μείνει αφιενικό από τη βάρδια, είναι εδώ. Οι συγγραφείς είναι φοβεροί, σε όλα τα ισόφυλλα, σε όλα τα βιβλία, οι συγγραφείς πάντα καπνίζουν. Οι συγγραφείς και οι ποιητές πάντα καπνίζουν. Έχω μια θεωρία. Όσο καλύτερος είναι ο συγγραφέας, τόσο περισσότερο καπνό έχει φωτογραφία. Δηλαδή, Όσκαρ Ουάιλντ, πουράκι. Τον Καζαντζάκη δεν τον βλέπεις από τον καπνό. Πάολο Κοέλιο δεν καπνίζει, για παράδειγμα. Διχάστηκε το Βιετνάμ στον Κοέλιο. Εδώ και εδώ κάτι έγινε. Εκεί οι αλχημιστές. Ήτανε, όχι, έχει όρια η κωμωδία. Οι άγιοι και οι όσοι της Εκκλησίας κάνουν αυτό, είναι φοβερό, το χριστιανικό κολοδάχτυλο. Αν θες φωτοστέφανο, έχει δουλίτσα, έχει λιοντάρια, είναι δύσκολο. Σκεφτόμουν τις προάλλες. Ευτυχώς που κάνω το δάχτυλο προς τα έξω, δεν κάνω το δάχτυλο προς τα μέσα. Αν το κάνω προς τα μέσα, δεν θα ήταν άγιοι, θα ήταν λογιστές που μετράνε υποθεσμίες. Δευτέρα παίρνεις τα τιμολόγια, Τρίτη θα πας στην εφορία. Ποιοι άλλοι μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι πολιτικοί είναι πάρα πολύ ωραίοι σε όλες τις αφίσες, σε κάθε προεκλογική περίοδο. Όλοι οι πολιτικοί βγαίνουν σαν λύθοι, κοιτάνε πάντα πάνω αριστερά. Είναι οδηγία του φωτογράφου. Πρέπει να δείχνεις ότι βλέπεις το μέλλον. Και όλοι ξέρουμε ότι το μέλλον είναι εκεί. Το παρελθόν είναι εδώ. Μπορείς να κάνεις διάλογο. Θυμάσαι που ήμουν DJ. Δοκιμάστε σε παντομήμα. Μπορείτε να κάνετε Last night the DJ saved my life. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Αλλά έχουν και ένα κενό βλέμμα οι περισσότεροι πολιτικοί σε όλες τις αφίσες. Δεν ξέρω, δεν τους είναι άνετο να φωτογραφίζονται. Αλλά έχουν ένα κενό βλέμμα, το ίδιο κενό βλέμμα που παίρνουμε όλοι μας όταν κάποιος δίπλα μας πάει να βάλει το πιν στην κάρτα του. Δεν ξέρω αν συνεννοούμαστε. Το ξέρεις τον άλλον 15 χρόνια, πάει να σηκώσει 20 ευρώ και εσύ ξαφνικά γίνεσαι Νορβηγός. Κάνεις, δεν κοιτάω. Και μένεις και λίγο παραπάνω, δες με ότι δεν κοιτάω. Μπορεί να έχουμε μεγαλώσει μαζί, αλλά αυτή είναι η απόδειξη ότι δεν θα σου πάρω τα υπόλοιπα 50 ευρώ που έχεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα. Είμαι Αθηναίος, την αγαπάω. Αυτή την άναρχη δόμηση που έχει η Αθήνα. Έχει ορισμένα φοβερά πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή του Κορυδαλού. Παραλυπίδα, έχουμε κανένα κορυδαλιώτη απόψε εδώ? Ποτέ δεν έχουμε, ρε Πούστη. Δεν τους αφήνουν να φύγουν, δεν ξέρω τι γίνεται.
Πολύ γνωστή περιοχή σε όλη την Ελλάδα ο Κορυδαλός, γιατί εκεί στεγάζονται οι φυλακές Κορυδαλού. Αυτό που είναι λιγότερα γνωστό, αλλά πολύ πιο εντυπωσιακό, είναι ότι το κτίριο απέναντι από τις φυλακές Κορυδαλού είναι σχολείο. Και αυτή η πόλη γαμά, γιατί δεν σοκάρεται άνθρωπος. Έχουμε βαρυπινίτες, κολλητά με μαθητές και είμαστε. Ναι, μια χαρά, μην το πειράξει αυτό. Και εντάξει, από ό,τι έμαθα είναι ή εσπερινό ή τεχνικό. Εγώ το άκουσα αυτό και λέω: ωραία, να βάλουμε και έναν οκανά στη μέση. Να κλείσει ο κύκλος της ζωής. Να το αντιμετωπίσει την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Να πεις με αυτούς τους βαθμούς σίγουρα μπαίνω οκανά. Ή μπορεί να σου τη λένε οι γονείς σου: ο Γιαννάκης πρόκοψε, είναι ήδη Κορυδαλό, εσύ ξύνεσαι. Και εντάξει, ρώτησα και έμαθα: παιδιά, προϋπήρχαν οι φυλακές και χτίσαμε μετά το σχολείο. Έγινε συνειδητά αυτό το πράγμα. Έγινε meeting κάποτε στο Υπουργείο Παιδείας. Μπήκε άνθρωπος με σχέδια από την πολυοδομία και είπε για το σχολείο στον Κορυδαλό: εδώ, οικοπεδάκι φιλέτο σας έχω. Ναι, ναι, οι φυλακές είναι δίπλα. Κοινή στάση λεωφορείου έχουμε σκεφτεί. Και έμαθα και το εξής: από τον πάνω όροφο του σχολείου, από το τμήμα Γ3 για παράδειγμα, δεν βλέπεις το προάβλιο του σχολείου σου, αλλά βλέπεις προάβλιο φυλακών. Σκέψου να πας εκεί πρώτη μέρα μαθητής και να μην το ξέρεις. Θα χεστείς πάνω σου. Θα κοιτάς κάτω και θα σε ρε παιδιά. Ο χοντρός εκεί στα βάρη με τα τατουάζ. Ρε, αυτός πόσες χρονιές έχει χάσει. Θα γυρνάς σπίτι, θα σου λένε οι γονείς σου τι μάθαμε σήμερα στο σχολείο. Λοιπόν, σήμερα μάθαμε ότι άμα μαρτυράς σε μαχαιρώνουνε. Πρώτη ώρα το μάθαμε. Κάτι άλλο που αλλάζει στην Αθήνα είναι τα ζαχαροπλαστεία. Πήγα τώρα το Πάσχα σε ένα ζαχαροπλαστείο και ήταν από αυτά τα μοντέρνα τα ζαχαροπλαστεία. Θα τα έχετε δει, θα τα περιγράψω. Μπήκα μέσα, είχε παντού φώτα, είχε μια τεράστια σειρά ταμεία, μετά είχε ένα τζάμι και μετά είχε κάτι τύπους που φτιάχνανε γλυκά εκείνη την ώρα, πετάγανε ζύμες στον αέρα. Σοου ολόκληρο. Πας μετά τις 12 το βράδυ, δεν ξέρω, βάζεις αντιγύσεις δρόγες. Πετάνε αλεύρι ο ένας τον άλλον. Παίρνεις λουκουμάδες με happy ending, αλλάζει και ο κατάλογος. Και με προβλημάτισε, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με τα παλιά παραδοσιακά αθηναϊκά ζαχαροπλαστεία που έμπαινε μέσα, σκοτάδι, δεν υπήρχε άνθρωπο. Ήταν αυτά τα ζαχαροπλαστεία τα οποία πουλούσαν τρία πράγματα. Πουλούσαν γλυκά, γιατί είναι ζαχαροπλαστεία, πουλούσαν ουίσκι και παιδικά κουκλάκια. Λες και τα έχει φτιάξει αλκοολικός νονός που ξεχνάει κάθε φορά το Πάσχα. Και είχαν πάντα ένα παραβάν, είχε μια κουρτίνα που από πίσω ήταν το παρασκευαστήριο και δεν έβλεπε τι γίνεται από εκεί. Αλλά άμα κούναγε ο αέρας στην κουρτίνα, εσύ ξεκλέβες καμία ματιά. Και το έκανες, λες και θα δεις πορνό. Έκανες. Θα βγάλει τσουρέκια. Δεν είχες πάει για τσουρέκια, αλλά γούσταρες λίγο. Θα βγάλει τσουρέκια. Τι ωραία είναι η ζωή. Εγώ μεγάλωσα με αυτά. Λοιπόν, και τώρα έχουμε αυτά τα καινούργια, τα open plan. Και το έχω πολύ μεγάλη απορία. Πότε αποφασίσαμε σαν κοινωνία ότι τους ζαχαροπλάστες πρέπει να τους βλέπουμε ότι δουλεύουν? Δεν ξέραμε από πού έρχονται τα γλυκά. Υπήρχε μία δυσπιστία προηγουμένως. Η δυσπιστία βάρεσε κόκκινο το 2009, χάος, αναρχία στη χώρα, συνθήματα στου τείχους, τι παίζει με τα γλυκά. Σε έπιανε κόσμο στον δρόμο, σε έλεγε: μάλακα έχεις φάει, Μιλφέιγ. Έχω φάει. Ρε, το έχουν φτιάξει μπροστά σου. Τώρα που το λες ποτέ. Μαλάκα, για ψάξου λίγο με το Μιλφέιγ. Να δεις που κάτι παίζει με το Μιλφέιγ, δεν μας το λένε. Εγώ θέλω να αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που είναι πίσω από το τζάμι δεν είναι ζαχαροπλάστες, είναι απλά ηθοποιοί. Κάνανε casting και τους πήγαινε ο σκούφος, γι' αυτό τους πήρανε. Οι ζαχαροπλάστες είναι πάλι πίσω από τα παραβάν, δεν τους έχει δει ο ήλιος ακόμα. Για να αλλάξω θέμα, βρήκα τρόπο να γυμνάζομαι, ήθελα να σας πω. Πήγα και γράφτηκα σε ένα σύλλογο και ξεκίνησα σκάκι. Αυτό είναι το άθλημα που επέλεξα. Το σκάκι για το ελληνικό κράτος, θέλω να ξέρετε ότι θεωρείται κανονικότατο άθλημα, σαν όλα τα υπόλοιπα. Για να βγάλεις το δελτίο, να παίζεις σε επίσημους αγώνες, πρέπει να περάσεις από καρδιολόγο και παθολόγο. Μην χάσεις κανένα πύργο και σου δει ξαφνικό, ε. Κλαίει η οικογένεια πάνω από το πτώμα σου. Τον χάσαμε σε μια σικηλική. Φαντάζεσαι να σου σφραγίζει ο γιατρός στο δελτίο και να σου λέει: αντρέχεις τρεις παρτίδες, παραπάνω πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Και μου αρέσει το σκάκι, διαβάζω για το σκάκι. Πήγε τώρα τα Χριστούγεννα ο Γκάρι Κασπάροφ, παλιός Ρώσος, παγκόσμιος πρωταθλητής. Έκανε ένα φιλανθρωπικό event τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Πήγε σε ένα ορφανοτροφείο και έκανε αγώνα επίδειξης, simultané, έπαιξε ταυτόχρονα με 40 πιτσιρίκια. Και τα κέρδισε και τα 40. Γιατί είναι ο Κασπάροφ. Και το διάβαζα και σκεφτόμουν, δεν έχουν ήδη πονέσει αρκετά τα παιδιά? Αν χάσαν τους γονείς τους, θα φέρουμε και τον Κασπάροφ να τα κερδίσει. Ποια διευθυντάρα το πρότεινε αυτό? Και ο παιχταράς 40-0, ούτε μια ισοπαλία δεν κέρασε. Δεν θα το κάνει αθλητής από άλλο άθλημα και να το δεχτούμε το ίδιο εύκολα σαν κοινωνία, έτσι? Δεν θα πάει τα επόμενα Χριστούγεννα ο Διαμαντίδης στο ορφανοτροφείο να τα χλατσώνει στα πιτσιρίκια? Και να προκαλεί, είσαι για ένα μόνο πάμε. Πα. Έλα, 11-0, τον πούλο μικρέ. Θα πηδάει, θα καρφώνει, πάω. Δεν το έδεσε αυτό, ε. Έλα, τράβα κανένα εμεί και ο κόσμο που θε και ρεβάνει.
Αλλά αλίευσα μια εκπληκτικά σουρεαλιστική ιστορία από τη βιβλιογραφία του Σκακιού. Θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Σε κάθε άθλημα, αν ένας αθλητής πιάσει την κορυφή, γίνει πάρα πολύ γνωστός, μια εταιρεία θα αγοράσει το όνομά του, θα το κολλήσει σε ένα προϊόν και θα το πουλάει. Και εμείς θα το αγοράσουμε, γιατί κυρίως οι άντρες είμαστε βλάκες, γιατί θα νομίζουμε ότι θα παίξουμε αυτό το άθλημα καλύτερα. Η γενιά μου μεγάλωσε με τα παπούτσια Air Jordan. Όλοι νομίζαμε ότι θα παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Προφανώς δεν ίσχυε. Τα φόρεσα Δευτέρα Γυμνασίου, πήδηξα από τη βολή, έσπασα δύο γόνατα. Αλλά αυτό έγινε πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο τένις. Πριν από όλα αυτά, το 1975 υπήρχε μια εταιρεία η οποία τόλμησε και απευθύνθηκε στον κόσμο του σκακιού. Αυτή τη γιγαντιαία αγορά. Το Ελντοράντο των ευκαιριών. Αυτή η εταιρεία δεν έφτιαχνε παπούτσια, έφτιαχνε γυναικεία αρώματα. Αγόρασε το όνομα της τότε γυναίκας παγκόσμια πρωταθλήτριας και λάνσαρε το 1975 το άρωμα Νόνα Γκαμπριντασβίλη. Ή ξέρεις από μάρκετινγκ ή δεν ξέρεις. Το πέταξε στην αγορά και έκανε πάταγο. Φύγαν 15 μπουκαλάκια το πρώτο εξάμηνο. Παραμιλούσε, όλη η Ευρώπη μύριζε Νόνα Γκαμπριντασβίλη, ο κόσμος έπαιζε σκάκι στους δρόμους. Η Νόνα Γκαμπριντασβίλη είναι μια θρυλική γεωργιανή σκακίστρια. Είναι η πρώτη γυναίκα που πήρε τον τίτλο Grand Master στο σκάκι. Μέχρι τότε ήταν μόνο άντρες. Ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναίκες για περίπου 20 χρόνια. Η γυναίκα είναι τώρα 70 χρονών, ακόμα παίζει σκάκι και κερνάει πούτσες ή όπως το λένε στη Γεωργία. Και προς τιμήν της βγήκε αυτό το άρωμα. Αλλά έχω μεγάλη απορία τι σκεφτόταν το τμήμα marketing. Δηλαδή τι. Δηλαδή πήγε κάποιο το τμήμα marketing με έναν άλλο και λέει τι κλείσατε εσείς, Μαραντόνα. Εμείς θα κλείσουμε Νόνα Γκαμπριντασβίλη. Και είναι φοβερό τι σκεφτόταν, ότι κάθε γυναίκα παίζει, δεν παίζει σκάκι. Θέλει ένα βράδυ να βάλει ένα φόρεμα, γόβες, να ψεκαστεί με Νόνα Γκαμπριντασβίλη και να βγει παγανιά στα καφενεία να ξεκολλιάσει παππούδες στο σκάκι. Εντάξει, είναι γενναίο να το κάνεις αυτό τη δεκαετία του 70, γιατί η άλλη γυναίκα εκείνη την εποχή που συνέδεσε το όνομά της άμεσα με ένα άρωμα ήταν η Μέρλιν Μονρό. Η Μέρλιν Μονρό είπε τη θρυλική αντάκα: κοιμάμαι και φοράω μόνο το άρωμά μου. Η Νόνα Γκαμπριντασβίλη είπε το εξίσου θρυλικό: Ε8, Ε2, σαχ και ματ. Κούπα πάλι στην τυφλίδα. Είχα βάλει ένα στόχο την ώρα που γράφαμε αυτά τα κείμενα. Είχα βάλει ένα στόχο το 2016, δεν τον έχω πιάσει ακόμα. Έχουμε 2022. Στόχος ήταν να μάθω να πληκτρολογώ γρήγορα, να γράφω με τυφλό σύστημα, να γράφω σαν γραμματέας δεκαετίας του 60, χωρίς να μου πιάνω τον ποπό αν γίνεται. Αλλά. Time traveler. Πες τα μεγάλα, έτσι ζούσαμε. Λοιπόν, πληκτρολογώ σχετικά γρήγορα γιατί γράφω χρόνια, αλλά έχω διαπιστώσει ότι γράφω σαν ηλίθιος. Γιατί αν μου πεις πατά α, πατάω α. Αν μου πεις πατά κάπα, πατάω κάρπα. Αν μου πεις βαλετώνω, ζορίζομαι λίγο. Αν μου πεις διαλυτικά, παγώνω. Τα διαλυτικά με έχω δει. Τα βάζω, λες και είναι κωδική πυρηνικών κεφαλών. Ότι υπάρχει άνθρωπος από τις μυστικές υπηρεσίες από πίσω και με ένα βαλτσάκι και μου λέει: Λοιπόν, πάμε, πατάς εδώ, shift, ναι, και εξαφανίσαμε το Ιράν, τι κάναμε. Τόνο με διαλυτικά, αυτό αναφλέγομαι. Τόνο με διαλυτικά, μη γελιόμαστε. Ακυρώνεις τα ραντεβού της ημέρας. Δηλαδή, αν έχεις να γράψεις είμαι στο καΐκι, ταΐζω μία μαϊμού που πετάει σαΐτες, είσαι λίγο. Δεν θα έρθω το βράδυ για ποτό. Το φαινόμενο τόνος με διαλυτικά. Υπάρχουν δύο σχολές αντιμετώπισης. Από τα γέλια σας θα καταλάβω ποιος ανήκει που. Η πρώτη σχολή είναι αυτή που κάνετε copy-paste από ήδη υπάρχον. Εγώ ανήκω στην άλλη σχολή που αν κάπου χρειάζεται να βάλω τόνο με διαλυτικά, αλλάζω την πρόταση. Έτσι ώστε να μην χρειάζεται πλέον διαλυτικά. Είμαι 38 χρονών, δεν έχω δώσει στη ζωή μου ραντεβού τέλη Μαΐου. Τα φορτώνω όλα αρχές Ιουνίου. Μία φορά ήταν επίγον, έβαθα μία ξαφνική διάληψη και έγινα κνήτης και τα έλεγα όλα Μάη. 10 Μάη, 11 Μάη, 12 Μάη, 13 Μάη, 14 Μάη. Το αγαπημένο μου πλήκτρο με διαφορά, όχι ότι με ρώτησε κανένας, αλλά είναι το space bar, είναι αυτό που κάνει το κενό. Καταρχήν το μεγαλύτερο πλήκτρο. Το δίνεις σε αντιπαροχή, σηκώνεις άλλα 10 πλήκτρα. Θα κάνεις τα 2 Airbnb, θα ζήσεις στην Αθήνα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το space bar γιατί το πατάμε όπως θέλουμε, το πατάς με το χέρι, υποτιμητικά με το πόδι. Μπορείς να κάνεις λαβή MMA, να πηδήξεις και να σκάσεις με τον αγώνα. Και το space δεν γράφει και τίποτα πάνω. Όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα γράφουν τι κάνουν. Σου λένε εγώ είμαι το α, με πατάς κάνω α, εγώ είμαι η κάθετος. Με μπερδεύουν την ανάποδη κάθετο. Μοιάζουμε. Άλλη φιλοσοφία ζωής. Εκεί πετάγεται το scroll lock. Εγώ δεν έχω ιδέα τι κάνω. Δεν με πατάνε ούτε για φάση, ρε φίλε. Εκεί που θα πεταχτεί το num lock, εμένα μου λες, εγώ έχω φωτάκι και ακόμα δεν ξέρουν, ρε. Αλλά μου αρέσει το space bar γιατί παίρνει το κενό, παίρνει το τίποτα και το κάνει κάτι. Και το βρίσκω πάρα πολύ ποιητικό. Είναι σαν να σου λέει, δεν χρειάζεται να σου πω ποιος είμαι. Είμαι το κενό. Είμαι το κενό που δεν μπορείς να γεμίσεις. Αυτό είναι το ποιητικό κομμάτι της παράστασης. Για να κάνουμε αντίστοιξη με το όχι ποιητικό κομμάτι της παράστασης, αγαπάω πάρα πολύ το space bar, γιατί είναι μπαρ.
Πηγαίνουν τα πλήκτρα, πίνουν τα ποτά τους, φασώνονται. Και είναι πριβέ μπαρ, δεν μπαίνεις έτσι. Άμα πας να μπεις από το πλάι, έχει δύο τσακάλια που κάνουν alt. Μισό. Το ότι χειροκροτάτε εδώ λέει κάτι για εσάς, όχι για μένα, έτσι. Πώς πέρασε το κοντρόλ, είναι η ερώτηση. Γιατί θέλει και δεύτερη μαλακία εδώ. Με μια μαλακία δεν πετώνει ακριβώς αυτό το beat. Πριν σας φέρω το Μιχάλη, σας ανέφερα ότι μεγαλώνω. Χτύπησε ένα καμπανάκι πριν από 2-3 χρόνια. Ένα καμπανάκι που μου υπενθύμησε ότι μεγαλώνω. Χτύπησε το καμπανάκι το 35. Το καμπανάκι αυτό ήταν το εξής. Πήγα σε ένα γάμο. Καλεσμένος, δεν πήγα έτσι. Πρέπει να το διευκρινίζω, μου έχουν πει. Λοιπόν, το καμπανάκι ήταν το εξής. Πήγα σε ένα γάμο, ήπια 3 ποτά και ξαναχορεύω σαν τον πατέρα μου. Άρχισα να κάνω κάτι τέτοια. Το χειρότερο είναι ότι από μέσα ήμουνα μαλάκα ρολάρης απόψε. Είδα την αντανάκλασή μου στον καθρέφτη και είπα «Φωτιά είσαι, αγορινά». Και κάπως με έφερε αντιμέτωπο με τη ζωή μου και σκέφτηκα, έχω πάει σε πάρα πολλούς γάμους στη ζωή μου και καλά να είμαι, όσο με καλούνε θα πηγαίνω. Και έχω διαπιστώσει ότι όλοι οι γάμοι είναι ίδιοι. Είναι ακριβώς το ίδιο θεατρικό έργο. Υπάρχει μια νύφη, ένας γαμπρός, πεθερικά, νούσιοι καλεσμένοι. Βάζουμε τα καλά μας, πλενόμαστε για κάποιο λόγο. Το μόνο που αλλάζει είναι ανάλογα με την ηλικία που έχεις και τη σχέση που έχεις με το ζευγάρι, τι ρόλο θα κληθείς να παίξεις εσύ σε αυτό το θεατρικό έργο. Ο πρώτος ρόλος νομίζω είναι κοινός για όλους. Είσαι 5 χρονών, ρίζεις τη χούφτα, δεν έχεις ιδέα γιατί. Σου λένε περίμενε, θα δεις. Φαργέσαι την κολάρα σου, αρχίζει να κάνεις κάτι τέτοια μόνο σου. Σου έχουν φορέσει και τα καλά σου που είναι σαν τιμωρία, 3 νούμερα μικρότερα. Υδρώνεις ολόκληρος, μουσκεύει το ρύζι, μαγειρεύεται, εγώ το έφαγα. Δεν είχα τι να πετάξω, μούτζωνα το ζευγάρι όπως φεύγανε. Αλλά είναι μία αφετηρία. Δεύτερος ρόλος, δεύτερος γάμος που πήγα, ήμουν 7 χρονών και είχα το ρόλο του 7χρονου που λείπει για 1,5 λεπτό από επίβλεψη ενηλίκου, κάνει το γύρο της εκκλησίας τρέχοντας και γυρνάει γεμάτος λάσπες, τέτανο και μία νεκρή γάτα. Βρήκα λάσπες και τέτανο, έτσι, Ιούλιο μήνα. Βρήκα ένα βούρκο με σκουριασμένα δοκάρια και είπα, εδώ είναι, περιμένουν τα παιδιά. Στα 13, σαν έφηβος κάνουν κουμάντο οι ορμόνες σου. Στα 13 γουστάρεις οτιδήποτε έχει δείξει γάμπα, από 15 μέχρι 67. Στα 18, κορυφαίος ρόλος στα 18, από τους αγαπημένους μου. Στα 18, έδινα πανελλήνιες. Είχα διαβάσει και 2 βιβλία στη ζωή μου. Είχα ακούσει και λίγο ροκ, νόμιζα ότι έχω ξεστραβωθεί. Και ξαφνικά ήμουνα ο διανοούμενος του γάμου. Ο οργισμένος άθεος. Που με καλέσανε και προβληματίστηκα για το αν θα πάω. Είδα την πρόσκληση και είπα, όχι, είναι σε εκκλησία. Κανείς δεν σκέφτεται εμένα και τα προχωρημένα ευρωπαϊκά ιδανικά μου. Και το ζήγησα κάνα μισά ώρα και λέω, λοιπόν, τον αγαπάω, είναι εξαδερφός μου, θα πάω. Και βρίσκω το παραθυράκι και λέω, θα πάω, αλλά θα κάτσω στο προάβλιο. Να μπορούσα να μου μιλήσω. Τι λέει, ρε μαλάκα, πώς τον κατούρισες έτσι το θεσμό. Θα τον αντέξει η Ορθοδοξία αυτό τον κραδασμό, ρε. Θα το μαζεύουν με το κουταλάκι τον Πατριάρχη. Δεν μπήκε ο Βίρονας στο γάμο του Μάκη. Αλλά ο κορυφαίος ρόλος που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου και δεν θα έχω την τύχη να το ξαναπαίξω και θα κλείσω με αυτό και θα σας φέρω το Μιχάλη. Τον έπαιξα όταν ήμουν 22 χρονών αυτό το ρόλο και ο ρόλος αυτός είναι να είσαι ο φίλος του μικρού αδελφού της νύφης. Θα το αναλύσω. Έχουμε μία νύφη, παραδοσιακά γύρω στα 28-29-30. Έχει ένα μικρό αδελφό γύρω στα 20-22-23. Εσύ είσαι φίλος αυτού. Σε καλούνε μόνο και μόνο για να κάνεις παρέα στο μαλάκα που παντρεύεται η αδερφή του. Αυτή η συνθήκη είναι ένα όνειρο γιατί μπορείς να κάνεις όλο το γάμο όπα. Δεν ξέρουνε καν πώς λέγεσαι. Η οδηγία ήταν, δεν φαίνεις και εσύ κάποια να μην βαριέσαι. Ναι, αυτός μετά που κάμισα, φέρτο να, καλό παιδί. Και πήγα. Και είναι 3 η ώρα το βράδυ και είμαι πλέον χωρίς που κάμισω με γραβάτα. Πίνω τεκίλα από μπουκάλι και είμαι στη μέση μιας πίστας χορού που δεν ξέρω και δεν με ξέρει κανένας. Και χορεύω 70χρονη χείρα στρατηγού. Pulp Fiction εδώ. Θα μπορούσα να φασώσω τη γιαγιά, το καταλαβαίνετε. Θα μπορούσα να κατουράω και την τούρτα παράλληλα. Ρουθούνι δεν θα άνοιγε. Την άλλη μέρα θα λέγανε, εκεί κατά τις 3 ποιος φάσωνε την Γραφοφό. Κάποιος δεν έχω ιδέα, φίλος του αδερφού της νύφης. Τα τρελόπαιδα. Λοιπόν, είστε ένα φανταστικό κοινό, ιδανικό για αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και για 2 χειροκρότημα για τον Αβίνη στο Μιχάλη Μαθηδάκη. Μη φάει κοκορέτσι κάποιος, αμέσως να δει. Κολομάγας. Βύρω ένας Θεοδωρόπουλος, ένα χειροκρότημα παρακαλώ.
Ένα χειροκρότημα στον άνθρωπο που για να δείξει την ελευθερία που έχει κάποιος που είναι φίλος του μικρού αδερφού της νύφης επέλεξε ως παράδειγμα να φασώσει τη γιαγιά. Σκεφτείτε, από αυτόν τον ωκεανό δυνατοτήτων που αποκαλύφθηκαν μπροστά του, ο Βίρονας λόκαρε τη χείρα στρατηγού και σκέφτηκε «Έμπαινα». Και σας ρωτάω, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα? Έχει. Σας απαντάω εγώ. Θα ξεκινήσω κατευθείαν, θα μπω στο Zoom και θα μιλήσω για κάτι καλοκαιρινό, γιατί πλησιάζει και το καλοκαιράκι. Λόγω του Βίρονα έμαθα την Ανάφη. Υπάρχουν πάρα πολλά νησιά που αγαπάω. Η Δονούσα είναι το αγαπημένο μου. Αγαπώ όμως και την Ίσυρο και την Ικαρία. Και η Ανάφη είναι ένα σχετικά καινούριο edit. Η τελευταία φορά που πήγα ήταν πριν από 4 χρόνια. Η Ανάφη έχει ένα χαρακτηριστικό. Εκτός του ότι έχει φοβερές παραλίες, πολύ καλό φαγητό και πολύ φιλόξενους ανθρώπους εκεί πέρα, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραλία που επιτρέπεται το ελεύθερο κάμπινγκ. Λέγεται ο Ρούκουνας. 100 μέτρα πιο πίσω από αυτή την παραλία έχει μια ταβέρνα που ζει από το κάμπινγκ. Και ειδικά αν είσαι πιτσιρικάς, είναι μια πάρα πολύ ωραία κλειστή φασούλα, αν της αρέσει αυτό το είδος διακοπών. Στο μονοπάτι που ενώνει την ταβέρνα εκεί στο Ρούκουνα με την παραλία του Ρούκουνα, πέτυχα την ιδιοφιέστερη επιχειρηματική κίνηση στη ζωή μου. Είχε ντουζιέρες που δουλεύανε με κέρμα. Έτσι δεν είναι? Ποιος έχει πάει Ανάφη, το ξέρει εδώ? Δεν υπάρχουν πια, δυστυχώς. Έριχνες ένα 50 λεπτό στο ντουζ και είχες γλυκό νερό για να ξεπληθείς για 3 λεπτά. Και μια μέρα, ενώ κατέβαινα με την παρέα μου στην παραλία, σκάει τύπος από τις ντουζιέρες με πετσέτα και ούλτρεξ και λέει, ρε παιδιά, παίζει κανένα 50 λεπτό. Γιατί μου το έφαγε? Που είχα να τα ακούσω από τότε που ήμουν 13 και πήγαινα στα ηλεκτρονικά. Ήμουν στο τσάκ να του πω ψηλέ, βάλε μπετονιά. Και δεν θα ήταν εκπληκτικό τις ντουζιέρες αυτές να τις ανακαλύπτανε πρεζάκια? Να ακούσαν και να λέγανε, ρε ψηλέ, δεν είμαι πρεζάκιας. Δεν θέλω να μείνω με τα λάντια. Μην ακούσετε αστείο για πρεζάκια, στα κάγκελα όλοι. Ας γελάσουμε μια δύναμη κοινωνική ομάδα. Αλλά 3 λεπτά στο ντουζ. Είναι οριακός χρόνος. Πρέπει να έχεις ακρίβεια δευτερολέπτου. Πρέπει να έχεις αποφασίσει από τον Απρίλιο ότι θα πας Ανάφη για να κάνεις προπονήσεις. Να έχεις προπονητή με χρονόμετρο έξω από το μπάνιο για να σου λέει «Πάμε!» Και να βγαίνεις να σου λέει 3.17, Μιχαλάκη. Με 3.17 δεν πιάνει ιστόριο για Ανάφη. Θα έχεις σαπουνάδες πίσω από τα αυτιά. Για αμοργό σε κόβω πάλι. Γελάτε, σας αρέσει, παιδί? Την πίνουν όλη μέρα και γελάτε. Θα γραφτείς το βίντεο για πάντα, μαλάκα. Επίσης, σήμερα αποφάσισα εγώ ότι κλείνουμε τα 7 χρόνια συνεργασίας με τον Βίρονα. Πάμε ένα δυνατό χειροκρότημα. Αφού δεν χωρίσαμε τώρα, θα μείνουμε μαζί για πάντα. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ψυχολόγοι. Συμβαίνουν 2 πράγματα που μου έχουν κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε. Το πρώτο, συμβαίνει από την πρώτη μέρα που δουλεύουμε μαζί μέχρι τώρα. Το δεύτερο είναι τώρα, είναι των τελευταίων χρόνων. Το πρώτο είναι το εξής. Όταν παίζουμε μια παράσταση εγώ και ο Βίρονας, κρατάει γύρω στις 2 ώρες. Επειδή μιλάμε εγώ και ο Βίρονας ακατάπαυστα, μετά από μια παράσταση, είναι φυσιολογικό, ένας άνθρωπος να μην θυμάται ποια αστεία έχω πει ακριβώς εγώ και ποια ο Βίρονας. Και πολλές φορές μετά από το τέλος παράστασης μου δίνουν συγχαρητήρια για αστεία του Βίρονα. Και όταν λέω πολλές φορές, εννοώ 8 στις 10. Ό,τι έχει γράψει ο Βίρονας, παίρνω credit εγώ. Το ανάποδο δεν συμβαίνει. Ακόμα και αν με αναγνωρίσει κάποιος στον δρόμο, μου δίνει συγχαρητήρια για αστεία του Βίρονα. Και επειδή πια συμβαίνει συνέχεια, δεν τους λέω την αλήθεια. Μαλάκας είναι με. Με βλέπουν στον δρόμο, μου λένε πολύ ωραίο το 140. Λέω, ναι, το έγραψα με αγάπη.
Είναι από τα δυνατά μου κείμενα και χαίρομαι γιατί με βλέπεις από παλιά. Και μας συμβαίνει και κάτι άλλο, που είναι πρωτόγνωρο και είναι το εξής. Όταν κάνεις μία παράσταση stand-up και λειτουργεί, είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να βιώσει ένας performer, μου έχουν πει. Αλλά δεν πάβει να είναι δουλειά. Και έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε την άρνηση που έχει οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει να πάει στη δουλειά του όλες τις προηγούμενες ώρες της ημέρας. Έτσι και εμείς, ρε παιδί μου, μας τραβάει η αδράνεια της ζωής μας, η τεμπελιά μας, ο καναπές, το Netflix. Και αυτό μας βγαίνει έντονα όταν παίζουμε στην επαρχία, που για κάποιο λόγο πιστεύουμε ότι είμαστε διακοπές, δεν ξέρω τι γίνεται στο κεφάλι μας, και βγαίνουμε βόλτα κατά τις 3 και τρώμε ο καθένας από ένα αρνί και την πέφτουμε για σιέστα στις 6 και εγώ ξυπνάω κάπου στις 8 και είναι αυτή η αίσθηση που νιώθεις ότι δεν υπάρχει χρόνος, που είσαι χαμένος, το έχει πει και ο Βίνο. Ναι, και το μόνο που θες είναι να φας γλυκό, να πιεις καφέ και να δεις Fast and the Furious για να μην σκέφτεσαι τίποτα. Και εγώ φαντασιώνομαι ότι μας παίρνει και ο διοκτήτης του χώρου τηλέφωνο και λέει: «Παιδιά, άκυρη παράσταση και τα λεφτά κρατήστε τα. Καλή καρδιά, ρε!» Γι' αυτό μπορείτε να φανταστείτε, γιατί όταν ο Βίρονας έρχεται έξω από την πόρτα του ξενοδοχείου και μου χτυπάει την πόρτα και κάνει τουκ-τουκ-τουκ και μου λέει: «Έλα, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να φύγουμε», μου βγαίνει αυθόρμητα: «Δεν θέλω!» Ο Βίρονας τι να κάνει, επιμένει: «Ρε Μιχάλη, τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να φύγουμε, άντε, σε παρακαλώ, ντύσου, πρέπει να ξεκινήσουμε». Και τότε, για κάποιο λόγο, η φωνή μου γίνεται απολύτως κυριαρχημένη και ισοτονικά του λέω: «Δεν επιθυμώ». Και έχω αναλύσει γιατί το κάνω. Γιατί πιστεύω ότι αν δώσω μια πιο επίσημη χρειά σε αυτό που λέω, αν δώσω ένα δικαστικό τόνο, αυτό κάπως θα πιάσει. Αν επιστρατεύσω ένα 45 δικηγόρο από μέσα μου να με εκπροσωπήσει. «Δεν επιθυμεί ο πελάτης μου. Μπορούμε να πάρουμε αναβολή για κάποια άλλη στιγμή, παρακαλώ». Και όταν δεν επιθυμώ εγώ, ο Βίρονας για να με παρασύρει, πρέπει να επιθυμεί το διπλάσιο. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Αν δεν επιθυμούμε και οι δύο, τον πούλο. Οπότε ο Βίρονας τι να κάνει, αρχίζει τα επιχειρήματα. Ξέρεις, «Βρε Μιχάλη, τι είναι αυτά που λες? Έχει μαζευτεί τόσος κόσμος στο μαγαζί. Να πεθάνουν!» «Όχι εσείς, οι χθεσινοί». «Μιχάλη, είναι δυνατόν? Έχουν πληρώσει εισιτήριο οι άνθρωποι. Έχουν λεφτά εδώ. Για κάποιο λόγο αυτή την αίσθηση έχω. Στις Κουκουβάουνες είμαστε. Τελευταίοι θα πεινάσουν, Βιρονάκο». «Ρε, Μιχάλη». Γουστάρετε, μπράβο. Κανένα χειροκρότημα σε όλη την παράσταση. Είπε τη λέξη Κουκουβάουνες και χαμίδι. Καράβλαχοι. «Μιχάλη, είναι δυνατόν? Οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ακούσουν την κωμωδία μας. Δεν τους αξίζει! Σούπερ Μάμι βγήκε, να δούνε αυτό!» Επικαιρότητα. Αλλά πάντα με πείθει. Ξέρει πώς να με πείθει. Με χειρίζεται. Με ενοχοποιεί. Εκεί ψαρώνω εγώ, στην ενοχοποίηση. Και όση ώρα ντύνομαι και βάζω το παντελόνι μου, παίρνω ένα τραγούδι, κάνω mashup, αλλάζω τους στίχους για να εκτονώσω την άρνησή μου. Το πιο κλασικό που τραγουδάω ενώ ντύνομαι είναι το «Πόσο δε θέλω». Και αφού μοιραστήκαμε μαζί σας το πόσο πολύ δεν θέλουμε να παίξουμε, κομμάτια να γίνει, θα παίξουμε. Με βερμούδα ήρθες, ε. Γενναίο, μην φοβάσαι, δεν μπει τίποτα από αυτά. Γενναίος. Στα αρχίδια σου, ε. Έχει πάει και τα παϊδάκια, δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά, μια χαρά. Κλείσε λίγο τα πόδια σου, γιατί... κερνάς με ζε και δεν κάνει, αλήθεια. Ένα χρόνο μετά, σε βλέπουν στον δρόμο ο άνθρωπος που κερνάει. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα που μου δημιουργούν τεράστιο εκνευρισμό. Φαινομενικά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο θεωρούνται ασήμαντα, αλλά εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει. Τελεία.
Δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει και να είναι από αυτούς τους τύπους που σε κάποιες λέξεις δεν βάζουν τελικό σίγμα. Ρε, τρελαίνομαι. Ποιες που λένε στο νοσοκομείο ανοίξαμε καινούρια πτέρυγα, φέτο. Και εγώ είμαι σε μια αγωνία του χορού πίσω μόνος μου και κάνω... Γιατί όχι απλά θέλω να τα ακούσω. Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπάρχω. Αν δεν μπει αυτό το σίγμα στη θέση του. Δεν είμαι νοικοκυρίο. Ο μικρός διαβάζει συνέχεια Μικι Μάου. Α, βέβαια, είναι πολύ χειρότεροι αυτοί που βάζουν τελικό σίγμα, ενώ δεν πρέπει. Και δεν πέρασε ο μικρός στις Πανελλήνιες. Κρίμα. Και εκεί δεν μπορείς να κάνεις και κάτι. Τι να κάνεις. Βλακίες θέλετε, ε. Μην ανησυχείς, θα τις ακούσετε όλες μαζί μέσα. Αλλά το καλύτερο συνέβη τις προάλλες που έπεσα με τα ξαδερφάκια μου σκητσογραφίες και ο μικρούλης κατά λάθος έσπασε την κλεψίδρα που έχει για να μετράει το χρόνο και γυρνάει και λέει η θεία μου «Πόπο, έχει δει και η άμμο» και λέει ο θείος μου «Μάζεψέ τη τότε» και εγώ ήμουν Ψέματα είναι όλα. Κάτι δεν συνέβη. Ποτές. Μισό λεπτό, μην αγχω. Όλα καλά εσείς. Είδα ότι έγινε ένα... Όλα καλά, θέλετε να φύγετε... Το λέω επειδή γράφουμε. Μήπως θέλετε να... τέτοιο... Όχι, θα κάνουμε διάλειμμα, μπορείτε να φύγετε και ενώ γράφουμε γιατί υπάρχει και το μοντάζ. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι πιο σοβαρό, οπότε είμαστε καλά. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για χοντρούς, λοιπόν. Πάμε λίγο να κάνουμε μια παρένθεση, 5 λεπτά, με stand-up comedy 90's. Λοιπόν, ήταν μια βυζαρού και ένας πούστης. Και σκέφτη με τα βυζιά, κάνει γκουγκουγκουγκουγκ. Αν γραφτεί αυτό και ανέβει, θα πω φυλακή. Και της λέει, φύγε από το μόνη χαμούρα. Και του κάνει αυτή... Σας διασκεδάζω μέχρι να τελειώσω. Θα σκεφτώ κι άλλα αστεία. Λοιπόν, αναπτύρω, να βάλω φωτιά στην Κλανιά. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του κωμικού. Τέτοια θέλετε, σαβούριδες όλοι, βαθιά. Ναι, στα 90's. Αυτό το πράγμα ήταν η κυρίαρχη τάση στο stand-up comedy. Και από τότε έχουμε αυτή την κατάρα ότι οι stand-up comedy παραστάσεις γεμίζουν από πίσω προς τα εμπρός. Αστεία. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που με ενοχλούν. Με ενοχλεί πάρα πολύ το ερωτηματικό. Όχι ο σημείος στίξης, με ενοχλεί η θέση του που βρίσκεται στο τέλος κάθε πρότασης. Θα μπορούσε να βρίσκεται στην αρχή, όπως τα ισπανικά. Για να ξέρεις, όταν διαβάζεις τη γαμοπρόταση, πώς να την εκφέρεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να μου τύχει σε κάποια πρόβα μία ερώτηση, που είναι 9 σειρές μετά, να μην δω το ερωτηματικό που είναι στο διαόλυτο κέρατο και τη διαβάζω ως κατάφαση. Οπότε καταλήγω να διαβάζω... Είχε αφήσει η Κάθριν δύο άλογα έξω από την καλύβα για να προλάβει να φύγει ο Heathcliff. Εγκαιρό! Που είναι άλλο νόημα! Προκαλεί παρεξήγηση! Είναι σαν να πας στο κορίτσι σου και να πεις «Μ' αγαπάς πολύ, μωρό μου!» Μου τη σπάει. Όταν πηγαίνω σε ένα μπαρ και δεν έχει γατζάκι να βάλω το μπουφάν μου και είναι αυτά τα 3 δευτερόλεπτα που δεν θέλω να το δεχτώ και κάνω σαν το μαλάκα. Βαριέμαι να κοιτάξω. Γιατί βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι το μπαρ θα με λυπηθεί και θα κεράσει γατζάκι. Θα πει σε καλό παιδί ρε Μαθιουδάκη, πάρτο! Και με ένα παρόμοιο τρόπο μου τη σπάει όταν με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ και σκεπάζομαι με αυτό το κουβερτάκι που έχουμε όλοι που είναι ένα τσακ πιο κοντό από ό,τι πρέπει και δεν μπορώ να κάνω το κόλπο που το μαγκώνεις με την πατούσα και κλείνεις οποιαδήποτε διαφυγή θερμότητα. Το γνωστό σε όλους κουβέρτο μαγκοπατούσι. Και μου τη σπάει, γιατί πάλι δεν θέλω να το δεχτώ. Και καταλήγω όλο το βράδυ να κάνω στον ύπνο αυτή τη μάχη.
και ποτέ δεν έρχεται ικανοποίηση. Αλλά πιο πολύ απ' όλα με εκνευρίζει το εξής, που τώρα πια έχει γίνει και μήμη. Έχει παλιώσει αυτό το αστείο, αλλά οφείλω να το πω. Μου τη σπάει όταν πηγαίνω στο σπίτι κάποιου φίλου και του ζητάω τον κωδικό για το Wi-Fi και ο πρωτόγονος δεν τον έχει αλλάξει και έχει ακόμα αυτά τα ιερογλυφικά κάτω από το router. Αυτό το βάσανο, λέω, που είναι copy-paste από το δίσκο της Φεστού. Που το σηκώνει και σου λέει, έλα, στο διαβάζω, γράφει. Και εσύ είσαι, Θεέ μου, μην είναι Κοσμοτέ. Την τελευταία φορά που το Κοσμοτέ παλεύαμε 45 λεπτά, ήταν πιο δύσκολο από escape rooms. Έξι κεφαλαίο, έξι μικρό, ΟΟΥ κεφαλαίο, όχι, μηδέν είναι. Ρίζα 19, μάτι του Όσυρη, το σήμα της Volkswagen πριν το 94. Και εμότζι, μαύρο αρνί, παπαρούνα, τριαντάφυλλο, βίλο βασιλικού και μπράτσο. Και στο τέλος σου πετάει και μια μούφα δικαιολογία. Ρε, είναι εύκολο, το θυμάμαι, το μπράτσο ξεχνάει. Και κάτι πιο προσωπικό. Μου την έσπαγε πάρα πολύ όταν ήμουν πιτσιρικάς, που στο πατρικό μου σπίτι που μεγάλωσα στην Καλλιθέα, το γεγονός ότι δεν είχαμε ολόσωμο καθρέφτη. Τεράστιο τραύμα, παιδιά. Αυτά είναι προβλήματα, όχι αυτά που ακούτε εγώ τι γίνονται στον κόσμο. Βεβαίως, γιατί αν ήθελα να δω αν πάει το παντελόνι με τα παπούτσια, ή πήγαινα στην τουαλέτα και ανέβανα σαν το βλαμμένο πάνω στη χέστρα, ή πήγαινα κάτω στην είσοδο της πολυκατοικίας και αν δεν μ' άρεσα, ξανανέβαινα πάνω. Ή το καλύτερο, πήγαινα στο ασανσέρ, άνοιγα την πόρτα και έκανα σαν το μαλάκα. Μια μέρα ανοίγει την πόρτα ο γείτονας, με βλέπει μέσα στο ασανσέρ, σέγεται. Έχει προβλήματα αυτή η οικογένεια. Επίσης, ήρθε η ώρα για το πρώτο γκάλωπ της βραδιάς. Θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ μέσα έχετε iPhone? Για να σας δω. Το λες και ήπιο χειροκρότημα. Βρωμιάριδες. Φτωχομπινέδες ήρθαν, σε χάσα από ταβέρνα. Έκανε αστεία για πρέζα. Που σημαίνει ότι πίνει. Μας στοχοποιούν για να μας κλέψουν οι φίλοι του. Αγάπη μου, θα χειροκροτήσω εγώ να σώσουμε το ένα, βέβαια. Δώστε μου και ένα χειροκρότημα πώς έχει τα Android, τα άλλα τα smartphone. Μια σαν... Έλα ρε προλεταριάτο! Έλα μωρή τα ξυκυλέλαπα! Από εδώ θα ξεκινήσει η επανάσταση. Μια νύχτα του Μαΐου, από τη Χασαποταβέρνα, το Βιετνάμ. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα ντρέπεται να το αναφέρει. Δεν θα με πιστέψει κανείς. Για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι το ίδιο πράγμα. Ίδιο hardware, διαφορετικό software. Πάνω κάτω. Εγώ είχα πάρα πολλές φορές και τα δύο. Αλλά επειδή είμαι γνήσια αδέξιος άνθρωπος, τα έχω διαλύσει όλα. Μου πέφτουν κάτω και τα καταστρέφω. Οπότε οι φίλοι μου, για να με βρίσκουν σίγουρα, μου χαρίσαν ένα πάρα πολύ φτηνό μαύρο Nokia με πλήκτρα. Από αυτά που τα παίρνεις με 20 ευρώ, ρε παιδί μου. Είναι ό,τι πιο low-tech, ό,τι πιο χαμηλής τεχνολογίας υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κινητό. Δεν πάει πιο κάτω. Ένα τσακ πιο κάτω είναι δύο ποτήρια με σπάγκο. Λίγο πιο κάτω σινιάλα με φωτιές. Και λίγο πιο κάτω αγγελιοφόρος. Παρόλα αυτά, η Nokia το έχει ακόμα και σήμερα στον κατάλογό της. Και προφανώς το έχει δίπλα σε υπερσύγχρονα κινητά. Αλλά έλεγε που για λόγους marketing, δίπλα από τη φωτογραφία αυτού του κινητού πρέπει να γράφει ένα κειμενάκι για να σε κάνει να θες να το αγοράσεις. Πρέπει κάπως να το προωθήσουν. Και ενώ στα άλλα κινητά, ας πούμε, έχει να γράψει και γράφει Nokia 8, οθόνη 4K, ήχος OZO, Nokia 7, οθόνη Full HD, ήχος Dolby Atmos. Στο δικό μου γράφει Nokia 105, μαύρο. Δεν είναι σιθρού, έχει χρώμα. Μεγάλο κουμπί στη μέση, φακός, ραδιόφωνο και σε παρένθεση τα ακουστικά είναι κεραία. Έχω λοιπόν αυτό το κινητό. Έχετε παρατηρήσει ότι ολονόμαστα κινητά έχουν κάποια προσχέδια μηνυμάτων που τα στέλνεις όταν δεν μπορείς να το σηκώσεις. Το πιο δημοφιλές είναι το «Είμαι απασχολημένος, καλέστε αργότερα». Έχει και το δικό μου τέτοια μηνύματα.
Αλλά ενώ το κινητό μου είναι μια πάμφθινη μπακατέλα που απευθύνεται σε αδέξιους στοχομπινέδες, τα έτοιμα μηνύματα που έχει είναι από ζωή Golden Boy. Μαλάκες. Το πρώτο μήνυμα που έχει έτοιμο το κινητό μου, ξέρετε ποιο είναι? Είμαι σε σύσκεψη. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Η σύσκεψη ακυρώθηκε. Ότι ο τύπος δεν κάνει τίποτα άλλο. Μπαινοβγαίνει σε σύσκεψη. Το τρίτο, ξέρετε ποιο είναι? Πετάω σε λίγο, θα σε πάρω όταν φτάσω. Ρε μαλάκα, αυτοί που φτιάξαν αυτό το κινητό, τι κόμπλεξ ανωτερότητας πάρε. Σε ποιο νομίζαν ότι αποθύνονται ως αγοραστικό κοινό? Στο Γιάνγκο Δράκο. Δύρνα, η σύσκεψη ακυρώθηκε. Τι εννοείς, Γιάνγκο? Μίλα καθαρά. Πετάω σε λίγο, θα σε πάρω όταν φτάσω. Εννοώ, νιώσε λίγο. Τι είναι πιθανότερο να στείλει επιγόντως αυτός που πήρε αυτό το κινητό? Το είμαι σε σύσκεψη ή το δεν έχω κάρτα, στείλε μου? Η μόνη πιθανότητα που δίνω είναι ότι τα κάνανε κινητά για dealers, για εμπόρους ναρκωτικών. Οπότε τα χρησιμοποιείς μια φορά και μετά τα πετάς. Burn their phones. Οπότε όλα είναι κωδικοποιημένα. Η σύσκεψη ακυρώθηκε, σημαίνει τελείωσε η φούντα. Μόνο στο Άμστερνταμ που παίξαμε πριν από 3 μήνες είναι το ανάποδο. Τελείωσε η φούντα, σημαίνει η σύσκεψη ακυρώθηκε. Γιατί για κάποιο λόγο εκεί απαγορεύονται οι συσκέψεις. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που έχει το κινητό μου. Το δεύτερο είναι το εξής. Επειδή μου το χαρίσανε, έχει χαλασμένο το πλήκτρο της δίαισης που είναι κάτω δεξιά. Αυτό το πλήκτρο κλειδώνει και ξεκλειδώνει το κινητό όταν το πατάς παρατεταμένα. Εμένα δεν το έχει. Και το βάζω στην κολότσιπη. Και πολλές φορές, αν κάτσω κατά λάθος πάνω του ή στηριχτώ σε κάνα τοίχο, παίζει να φύγει random μήνυμα σε random άτομο. Και αυτό ωραίο δεν το λες. Φανταστείτε τον πατέρα μου που στις 4.30 τα ξημερώματα του ήρθε. Είμαι σε σύσκεψη. Ο άνθρωπος γέστηκε πάνω του. Νόμιζε ότι έγινα μασόνος. Ο Μαθιουδάκης, ο Ιλουμινάτη. Και στα καπάκια του ήρθε. Η σύσκεψη ακυρώθηκε. 6 φορές. Εκεί πρέπει να σκέφτηκε. Α, ο γιος μου χάλασε. Να πάρω άλλο. Και βέβαια το καλύτερο είναι ότι έχω πιάσει το κινητό μου μόνο του να έχει κάνει συζήτηση με άνθρωπο. Γιατί έχει και άλλα μηνύματα έτοιμα εκτός από αυτά τα 3 που σας έχω πει, προφανώς. Οπότε ένα μεσημέρι που έχω κάτσει πάνω του έχει φύγει μήνυμα σε φίλο. Οδηγώ. Μερακλής αυτός απαντάει και σε σκέφτομαι. Το είχαμε το χιουμοράκι στην Καλλιθέα, βλέπετε. Του έρχεται η σύσκεψη ακυρώθηκε. Βλέπετε μια σταθερότητα από τη μεριά. Απαντάει, ρε Μιχάλη, είσαι καλά ρε φίλε. Θες να περάσω από εκεί όλα, οκ. Okay. Και του έρχεται ευτυχισμένο το νέο έτος εσάς και την οικογένειά σας. Ας είναι μια δημιουργική χρονιά για όλους. Μιχάλη, έρχομαι αμέσως. Πες σε κάποιον να σου χτυπήσει τη μύτη να τρέξει αίμα. Παθαίνεις εγκεφαλικό, θα σου βρω. Γελάει ο Βερμούδο Αρχίδης εδώ. Μπράβο, αγόρι μου. Για σένα παίζω. Τι πιο ωραίο. Αντιμετωπίζεις τη φυσική δυσκολία του χώρου. Δεν είναι σικέ. Μια χαρά. Εσύ είσαι η φυσική δυσκολία. Έφερες και το γιο σου, 7 χρονών. Γαμώ. Τσα. Γελάνε και οι χασικλίδες εδώ, μια χαρά, ε. Θυμάστε τίποτα από όσα είπαμε σήμερα? Επίσης έχω παχύνει. Εδώ είναι πρέπει να ουριά. Εδώ πρέπει να ουριάξετε, όχι είσαι υπέροχος, σε θέλουμε όπως είσαι, αλλά αυτό το τρένο έφυγε. Όπως μου έχει πει μια φίλη μου, εδώ τις κάνω έτσι. Μου λέει, είσαι σαν πρέτσελ με μουστάκι. Και οδεύοντας σιγά σιγά στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, κάνω μια, ακόμα μια ερώτηση. Ξέρουμε τι είναι η διάσπαση προσοχής, ναι, όχι? Αυτό μια χαρά το ξέρετε. Σε όσους δεν ξέρουν, εντελώς απλοϊκά, ας πούμε ότι η διάσπαση προσοχής είναι αυτή η κατάσταση
που νιώθεις ότι έχεις απεριόριστες επιλογές, άπειρες, δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, πού να πρωτοεστιάσεις, αναλώνεσαι στο ένα πράγμα επιφανειακά ή μένεις αναποφάσιστος, περνάνε τα χρόνια και πεθαίνεις. Ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον Μιχάλη. Αλλά επειδή δεν είμαι γιατρός, ούτε επιστήμονας και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το πράγμα έγκυρα και κλινικά, αποφάσισα να μιλήσω για τη δική μου διάσπαση, για το πώς τη βιώνω εγώ. Αλλά συνέβαινε το εξής παράδοξο. Όποτε καθόμουν σπίτι μου να γράψω για τη διάσπαση, κατέληγα να γράφω για άλλο θέμα. Ήταν λες και το μυριζόταν ο εγκέφαλός μου και ήταν «Δε θα με τσάκας». Ο εγκέφαλός μου είναι ο Σεφερλής. Προσοχή μαθιουδοπαίδιο. Αλλά έτσι είναι η διάσπαση. Ένα χαρακτηριστικό της είναι ακριβώς αυτό. Ότι σε χαώνει, σε αποπροσανατολίζει, σου σαμποτάρει τον ιρμό των σκέψεων. Το πιο κλασικό παράδειγμα διάσπασης που σημαίνει σε όλους μας είναι το βράδυ μετά τη σχολή ή τη δουλειά, όταν μπαίνουμε στο YouTube λέγοντας στον εαυτό μας το επικό ψέμα. Έλα, μωρέ, ένα βιντεάκι θα δω. Και 4 ώρες μετά έχουμε δει όλο το YouTube εκτός από το βιντεάκι. Και ενώ ξεκίνησες, λέω εγώ, να δεις ένα ντοκιμαντέρ του BBC, κατέληξες να βλέπεις φιλετάρισμα σαρδέλας. Ιαπωνέζικη ραπ, βίντεο του Μίστερ Μπούτια, το χριστουγεννιάτικο, το μονοπλάνο, το ζόρικο. Όσοι γελάτε εδώ, είστε πάρα πολύ άρρωστοι μας. Από αυτούς το περίμενα. Θα πάνε να το ξαναδούνε τώρα, μάλλον. Σκύλους να πέφτουν σε slow motion, το αγαπημένο μου. Το γονίδι να μιλάει σε slow motion. Και το επικό βίντεο με το «Δώσε γκάζι, μωρή ανάπηρη!» Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διάσπασης είναι η αφηρημάδα. Έχουμε αφηρημένους απόψε εδώ. Για πάμε ένα χειροκρότημα. Στάνταρ είναι κι άλλοι και ξεχάσαν να χειροκροτήσουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ αφηρημένος άνθρωπος και θα τολμήσω να μιλήσω εκ μέρους όλων των αφηρημένων. Πιστεύω ότι η αφηρημάδα σε έναν άνθρωπο δεν είναι στατική κατάσταση. Δηλαδή δεν τον χαρακτηρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ συνέχεια. Όχι. Η αφηρημάδα στη διάρκεια της ημέρας σου έρχεται στη ζωή σου σε κύματα. Απλά έρχεται πάντα τη στιγμή που δεν πρέπει. Για παράδειγμα, περπατάω στον δρόμο. Μπορώ να κατέβω με γραφνικά μέρες. Στα αρχίδια σας, ωραία. Πηγαίνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού και εκείνη τη στιγμή, αντί να σκεφτώ το αυτονόητο, δηλαδή τι θα πω και πώς θα το πω, εκείνη τη στιγμή μου σκάει η απορία. Ρε μαλάκα. Γιατί φυτεύουν μόνο νερατζιές? Που είναι μια απορία που γεννάει άλλες χίλιες. Τι σποτίζουνε ποτέ? Μαλάκα, δεν έχω δει ποτέ άνθρωπο να ποτίζει νερατζιά. Μήπως γι' αυτό τις φυτεύουν, επειδή είναι ανθεκτικές. Ή αν φυτεύαν πορτοκάλι, θα τα τρώγαμε. Θα χρεοκοπούσε η αμύτα μόσιο. Και τότε, τι δουλειά θα έκανε ο Θέμης Γιωργαντάς? Πολλές φορές κάτι πάρα πολύ μικρό μπορεί να με κάνει να διασπαστώ εντελώς και να χάσω τη συγκέντρωσή μου. Δεν μπορώ να μιλήσω σε άνθρωπο αν έχει μπιμπίκι στο πηγούνι. Δεν θα συγκεντρωθώ ποτέ αν έχει άσκαστο σπυράκι στη μύτη. Και σίγουρα δεν θα ακούσω τίποτα αν την ώρα που μου μιλάει είναι από αυτούς τους ανθρώπους που παθιάζονται και ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πετάγεται η φλέβα στο κούτελό του. Μιλάω για αυτή την κλασική φλέβα που ενώνει φύτρες μύτη και ενώ ανεβαίνει προς τα πάνω κάνει ζιγ-ζακ σαν παραπόδο και κάποιες φορές κερνάει και ένα έξτρα φλεβάκι και στη μέση της διαδρομής αρκετές φορές κάνει και ένα εξόγκο με ένα γρόμπαλο που το βλέπεις και θες να του κάνεις πιεσοφλέβη γιατί δεν ξέρεις ότι από κάτω θα κεράσει 2 έξτρα φλεβάκια και θα γίνει το δέλτα του Αλιάκμον. Και σαν να μην φτάνει αυτό, ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή που μου μιλάει, έστω και ασυναίσθητα, καταλαβαίνει ότι δεν τον προσέχω. Συνεχίζεται, μιλάει ακόμα πιο έντονα, με αποτέλεσμα να κερνάει και φλεβολέμει.
Αυτή τη φλέβα στο λαιμό που είναι τόσο παχιά και λαχταριστή, θέλω να την πιάσω και με τα τέσσερα δάχτυλα να τις κάνω. Είναι φοβερό πράγμα η αφηρημάδα. Όταν είσαι αφηρημένος, χάνεις ακαριέα 50 βαθμούς με 90 βαθμούς IQ. Γίνεσαι αμοιβάδα. Έχω ανακατέψει καφέ με μαρκαδόρο. Έχω στουκάρει σε κολόνα και της έχω ζητήσει συγγνώμη. Και για μια στιγμή στράβωσα επειδή μου είπε «Δεν πειράζει». Στο μυαλό μου αυτή τη φωνή έχουν οι κολόνες. «Δεν πειράζει, Μιχάλη. Πάω να φύγω τώρα. Έχω να βγάλω μια φίσα του Αγγελάκα, θα γίνω». Αλλά το χειρότερο είναι η γελιοποίηση. Αληθινό περιστατικό. Έχω δώσει ταξιτζή 10 ευρώ. Μου δίνει 2 ευρώ ρέστα. Του λέω, άνθρωπε μου, μου έχεις δώσει πάρα πολλά. Το ταξίμετρο γράφει 9,78. Γυρνάει και μου λέει, φίλε, αυτός είναι ο Real FM. Και ένα άλλο πράγμα. Ένα ακόμα πράγμα που μου συμβαίνει όταν είμαι σε διάσπαση είναι ότι παρανοώ. Γιατί για κάποιο λόγο, τη στιγμή που είμαι αφηρημένος και χαωμένος, τότε θα εισβάλλουν στο μυαλό μου οι πιο παρανοϊκές σκέψεις. Το πιο κλασικό παράδειγμα διάσπασης που παθαίνω είναι όταν είμαι μέσα στην πολυκατοικία μου και πατάω το ασανσέρ και περιμένω να κατέβει γιατί μένω ψηλά και ακούω κάποιον να έρχεται από την είσοδο στο βάθος και αρχίζω και αγχώνομαι γιατί θέλω να μπω στο ασανσέρ μόνος μου. Γιατί κάνω αυτό το παρανοϊκό σενάριο ότι αυτός που έρχεται θέλει την ψυχή μου γιατί είναι το κακό και ξαφνικά, το ξέρω ότι είμαι μόνος μου σε αυτό που λέω, και ξαφνικά το πόσο γρήγορα θα έρθει το ασανσέρ αποκτάει τεράστια σημασία, αλλά το δικό μας ασανσέρ είναι σαδιστικό γιατί ενώ κατεβαίνει γαμιώντας στους τελευταίους τρεις πόντους είναι «Τώρα χαλαρώνει». Και έτσι και προλάβω και μπω στο ασάνσερ. Έχει καλός. Ξέρεις, γιατί βλέπω τη σκιά να πλησιάζει από το τζαμάκι ενώ ανεβαίνω και είμαι πάρτα κακοσυνίκησα. 40 χρονών άνθρωπο. Έτσι όμως και δεν προλάβω. Το κακό 9 στις 10 φορές είναι η γειτόνισσά μου. Και όση ώρα της μιλάω και εξωτερικά θεωρώ ότι είμαι απολύτως φυσιολογικός, ξέρεις, η παράνοια στο κεφάλι μου συνεχίζεται. Και ενώ της λέω, μην ανησυχείτε, βεβαίως, θα το λύσουμε το ζήτημα με τον καυστήρα, από μέσα μου είμαι όχι κακό, με σκετώνει. Και σαν να μην φτάνει αυτό, ο άνθρωπος, εκείνη τη στιγμή που μου μιλάει η γυναίκα, καταλαβαίνει ότι δεν την προσέχω, ότι είμαι σε διάσπαση, συνεχίζεται. Πετάγε τη φλέβα στο κούδελο. Και φεύγοντας μου λέει, ο γιος μου πήρε καινούρια Μερσεντέ. Και κλείνοντας... θα το μετανιώσετε. Και κλείνοντας το πρώτο μέρος, δεν γίνεται να μιλήσουμε για τη διάσπαση χωρίς να αναφέρουμε το ίντερνετ. Και εδώ είναι το σημείο που ο Θείος Μαθιουδάκης θα σας κάνει κατήχηση. Είμαι 40, δικαιωματικά μπορώ να το κάνω. Όπως και να το κάνουμε, η δομή του ίντερνετ είναι ο ορισμός της διάσπασης. Γιατί είναι ένας χώρος που επιτρέπει να συνυπάρχουν πράγματα που δεν έχουν καμία συναισθηματική συνοχή. Στην πραγματική ζωή δεν θα μπορούσαν ποτέ να συνυπάρξουν. Μόνο σε μια ιστοσελίδα μπορείς να δεις ταυτόχρονα πληροφορία και διαφήμιση, είδηση και ψέμα, κόλλο και λιβαδίτη. Αυτό που με ανησυχεί με τα χρόνια, και δεν είναι και καν δική μου σκέψη, έχει υποθεί πάρα πολύ ωραία σε μια σεζόν του South Park που δεν θυμάμαι ποια είναι, είναι το εξής. Ότι παρατηρώ ότι ο εγκέφαλός μου έχει αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτό το παράδοξο pattern και όχι απλά να μην του φαίνεται παράδοξο, να έχει αρχίσει να το αφομοιώνει και να σκέφτεται πια με αυτή τη δομή, κατακερματισμένα. Γίνεται το ανάποδο. Γίνομαι εγώ πια το μέσον. Για παράδειγμα, διαβάζω ένα πολιτικό άρθρο. Δίπλα έχει διαφήμιση για γυναικεία μποτάκια. Αντί να συγκεντρωθώ στο άρθρο, εκείνη τη στιγμή φτηνά τα έχει. Είναι από δέρμα ή δερματίνη. Διαβάζω ένα άρθρο για την υγιεινή διατροφή. Δίπλα του έχει διαφήμιση σουβλατζίδικου, ρε παιδί μου, που έχει και, ξέρεις, ονομασία λογοπαίγνιο. Σουβλάκι, γυροβομβίδες, σουβλεϊμάνο, μεγαλομπεκρής. Και... που μια χαρά είναι και τα σουβλατζίδικα και τα λογοπαίγνια. Εννοείται. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αντί να σκεφτώ πόσο ατέριαστη είναι αυτή η διαφήμιση, είμαι σε φάση, ρε, αυτή είναι τρελαμένη. Ρε, αυτή είναι λόκο. Μήπως να παραγγείλω. Διάσπαση. Λένε ότι είναι η νόσος της γενιάς μας. Λένε ότι θα ιτηθούμε από αυτήν. Από την άπειρη και σαχλή πληροφορία. Και αν το καλοσκεφτείς, υπό μία έννοια είναι πάρα πολύ αστείο ότι θα μπορούσε να έρθει η Επανάσταση. Όποια και αν είναι αυτή. Και δεν θα έρθει.
Επειδή βλέπαμε βίντεο reactions από τις top 10 επαναστάσεις που αλλάξανε τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ αστείο. Ο θα μπορούσε να γραφτεί αυτό το τραγούδι που θα συγκινήσει αμέτρητους ανθρώπους και θα τα αλλάξει όλα. Και δεν θα γραφτεί. Επειδή βλέπαμε βίντεο reactions από το Two Girls One Cup. Όσοι γελάτε εδώ, γελάσατε και στο Mr. Μπούτια. Να ξέρετε ότι είστε ίδιοι. Είναι πάρα πολύ αστείο ότι δεν στείλαμε ποτέ στο κορίτσι που ήμασταν ερωτευμένοι αυτό το μήνυμα που θα της εξηγούσε. Όχι, που δεν θα είχε μουσική. Θα της εξηγούσε. Γιατί κάναμε μετό στο πάρτι της, μέσα σε μια γλάστρα. Τι να κάνουμε, αυτή βρήκαμε. Με τη γαρδένια που της πήρε ο πατέρας της και πάνω στον πανικό μας τη σκεπάσαμε με ένα κασκόλ που της έπλεξε η γιαγιά της λίγο πριν πεθάνει και της είπε να το προσέχεις σαν τα μάτια σου. Αλλά δεν ήθελα να πω αυτό, άλλο ήθελα να πω. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα 10 λεπτών για να είστε πίσω σε ένα τέταρτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ώρα για γκάλωπ. Δεύτερο της απόψινής βραδιάς. Θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα έχετε ταυτότητα που δεν αναγράφετε το ύψος? Δεν έχω κάτι άλλο, αυτό ήθελα. Να σας κοροϊδεύω. Και ένα χειροκρότημα. Πόσοι έχετε ταυτότητα που αναγράφετε το ύψος? Για να σας δω. Αυτό θα πάει κάπου, αλήθεια. Από εσάς θέλω ένα δεύτερο χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς όταν πήγατε να βγάλετε ταυτότητα, προσπαθήσατε να κλέψετε στο ύψος σας? Ήδη. Και εγώ. Όταν ήμουν 14, ήταν να δώσω για lower και πήγαμε όλο το παρεάκι μαζί από την Καλλιθέα. Τότε όλα μαζί τα κάναμε, ήμασταν σαν αίρεση. Και αποφασίσαμε ως side project να κλέψουμε στο ύψος μας. Γιατί? Γιατί μπορούσαμε. Και επειδή ως έφηβοι είχαμε αυτήν την αλαζονία ότι είμαστε πολύ εξυπνότεροι από τον υπόλοιπο κόσμο, προφανώς το κάναμε εντελώς ηλίθια. Σκάσαμε στο τμήμα με attitude, καλά, θα χακάρω το σύστημα. Θα σηκώσω το μαλλί προς τα πάνω και θα το μετρήσουν. Μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ όπως είμαι τώρα, να με έβρισκα τότε στο 1995 και να μου έλεγα, «Ουάου, ρε μαλάκα, φοβερή ιδέα. Άκου άλλη μία. Μήπως την ώρα που σε μετράνε να κορδωθείς κιόλας, θα το φάει όλο ο μπάτσος. Θα είναι πω, 2.40 είσαι». Είναι φοβερό το τι κάναμε μικροί για να κλέψουμε στο ύψος μας. Τα κορίτσια βάζανε γόβες ή κάναν το μαλλί Τίνα Τέρνερ. Εμείς όλα τα αγοράκια βάλαμε διπλούς πάτους. Δεν μας είχε πει κανείς ότι πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια. Αλλά πόσο έξυπνη κίνηση ήταν ο διπλός πάτος. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσαμε 5 χιλιοστά. Ότι θα δείχναμε την ταυτότητα την επόμενη μέρα και θα λέγαμε, βλέπεις που γράφει 1,78. Δεν είμαι. Είμαι 1,77,5. Αλλά το καλύτερο, φίλος το έκανε, σήκωσε το γυαλί λίγο προς τα πάνω. Με την ελπίδα ότι θα το μετρήσουν. Θα πει ο αστυνομικός, δεν βαριέσαι, και αυτό άνθρωπος είναι.
Και εκεί εγώ τον φίλο μου το θαύμασα. Είπα, αυτός είναι δικός μας. Δεν υπάρχει. Γιατί μόνο και μόνο για να συλλάβεις μια τέτοια ιδέα πρέπει να είσαι βαθιά βλάκας, αστοιχείωτος, να μην ξέρεις πώς δουλεύει το ύψος και απελπισμένος. Βαθιά καλυθέα. Πραγματικά χαίρεσαι που ένα τέτοιο μυαλό δεν έφυγε στο εξωτερικό. Γιατί αυτός ο τόπος θα είχαν έναν λαμπρό υπάλληλο βενζινάδικο. Αλλά δεν προσπαθούν να κλέψουν στο ύψος μόνο οι ανήλικοι. Προσπαθούν και οι ενήλικες, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Έρχεται μια φίλη μου, μου λέει, πήγα στο τμήμα. Όλες οι φίλες μου έτσι μιλάνε. Δεν είναι κάποιο σεξιστικό, οπισθοδρομικό στερεότυπο που έχω στο μυαλό μου για τις γυναίκες. Όχι. Όλες οι γυναίκες στο μυαλό μου είναι προφίλ. Είναι Αιγύπτιες. Πάρ' το και το ρατσιστικό τώρα. Είναι Μιχάλη. Πολύ μου κάνει εντύπωση που ζεις σε τρεις διαστάσεις. Εγώ έχω μόνο τα δεξιά. Και όταν τελειώσω ότι έχω να σου πω θα πάω αριστερά. Και αν πατήσει κανείς το άλλο θα πηδάω. Μιχάλη. Σου μιλάω λοιπόν. Πήγα στο τμήμα και με μετρήσαν 1,65, αλλά το παζάρεψα. Και με γράψαν 1,68. Συνέβη αυτός ο διάλογος. Λέω, τι παζάρεψε, δε μα. Τι είναι το ύψος για να το παζάρεψει. Χαλή στην Κωνσταντινούπολη. Δεύτερον, πώς το παζάρεψε. Δηλαδή, σου είπε 1,65 και εσύ τι είπες. Όπα, με σκοτώνεις. 1,65 είναι το κόστος. Να μου μείνει και εμένα κάτι. Βγάλε εύκα, παρακράτηση, ΦΠΑ, θα μείνω 0,80. Άστο, μη γράψεις ύψος. Βάλε χόμπι. Αλλά το σημαντικότερο είναι το γιατί. Δηλαδή, ποιες πόρτες ήταν κλειστές στη ζωή σου στο 1,65, ενώ τώρα στο 1,68 τις κάνεις θρύψαλα. Ότι τι, ενώ κοιμάσαι ο εραστής, θα ανοίξει την τσάντα, θα βγάλει το πορτοφόλι, θα ανοίξει το πορτοφόλι, θα βγάλει την ταυτότητα και αν δει 1,65 θα πει, «Χα, πέρκα, φορούσε κοθόρνος», με εξηγένει. Ενώ αν δει 1,68 θα πει, «Πω πω, είναι η γυναίκα της ζωής μου». Αλλά μου εξήγησε η φίλη μου ότι ήμουνα για μια ακόμη φορά λάθος. Μου εξήγησε ότι όταν ένας άνθρωπος έχει ζήτημα με το ύψος του, νιώθει μειονεξία λόγω του ύψους του, γι' αυτόν τον άνθρωπο το ύψος πάβει να είναι αμυγός σωματικό χαρακτηριστικό. Είναι ταυτόχρονα και ψυχολογικό. Και είχε δίκιο, γιατί μου είπε, «Δε Μιχάλη, είχα δεύτερη ζωούλα και γύρισα. Ρίξαν το 50 λεπτό σε μένα και έξι τους γέρα. Αν γράφει είναι 68, νιώθεις ένα 68. Και πώς νιώθεις στο 1,68? Πιο κοντά στο 1,70. Ωραία, και τι γίνεται στο 1,70? Είναι δίπλα στο 1,72, που είναι το ύψος που σε παίρνουν για μοντέλο. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά εσύ είσαι γραφίστρια. Ναι, δεν θα μπορούσα να γίνω! Οδηγίες επιβίωσης. Αν σας συμβεί κάτι τέτοιο, καταρχάς δείχνουμε ψυχραιμία, βήματα πίσω, δεν δείχνουμε φόβο, το μυρίζετε το τσουμπακάμπρα. Και απομακρυνόμενοι, λέμε κάτι ασφαλές και γενικά μη επιθετικό τους. Δηλαδή, «Α, το ακούω αυτό που λες». Και τρέχουμε γιατί θα εκραγεί σε 3, 2, 1 και δεν μπορώ να τρέξω γιατί δεν έχει άλλη σκηνή. Επίσης, έχετε μαζευτεί όλοι εδώ, γάμο. Θέλω σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας ότι δουλεύω ως κωμικός 7 χρόνια. Μέχρι τα 34 μου δούλευα μπάρμαν. Από τα 23 μέχρι τα 33, 24 μέχρι τα 33. Είναι μια δεκαετία. Δεν το λες μια ζωή, αλλά είναι αρκετά χρόνια. Και αυτό, και αγαπώ και τη νύχτα, και αυτό έχει επηρεάσει το βιολογικό μου ρολόι και κοιμάμαι πάρα πολύ αργά το βράδυ, οριακά νωρίς το πρωί. Αυτός είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να σας πω ότι είμαι ρεμάλι. Είδατε ώρα που το τύλιξα, όταν σε μια εσάνες καταραμένου. Πολλές φορές, το βράδυ στο σπίτι μου, όταν δεν με παίρνει ο ύπνος, τον παίζω. Δεν το δότε να έρχεται, ε. Λέτε, αυτός δεν βρίζει, αποκλεί. Ούτε εγώ το δω να έρχεται. Έσπασε ένα αγκείο. Άλλο ήθελα να πω. Κάθομαι, κάνω κάτι που είναι πραγματικά κακό. Κάθομαι και καίγομαι μέχρι τα ξημερώματα στην ελληνική τηλεόραση.
Αυτό είναι ένα χούι, ένα κακό βίτσιο που έχω, ρε παιδί μου, από τότε που ήμουν φοιτητής. Και εξακολουθώ έτσι να το κάνω, φοιτητικά, ζόρικα. Με αυτή την άγνοια κινδύνου και την αυτοκαταστροφή που έχει ένας φοιτητής. Παίρνω καλτσόνε από τα Everest ή σάντουιτς να πανάκι ρέγκα παπάγια, 1,5 λίτρο Βίκος κόλλα, για αυτές τις χάλια που γράφουν economy, και βάζω Μέγκα. Γιατί για μένα το Μέγκα είναι μια εγγύηση ότι δεν θα δω τίποτα καινούριο και κατά πάσα πιθανότητα τίποτα αξιόλογο. Όχι ότι τα υπόλοιπα κανάλια είναι καλύτερα, αλλά έχω και εγώ το γούστο μου, ρε παιδί. Και πριν από αρκετά χρόνια, λίγο προτού κλείσει το Μέγκα για την πρώτη φορά που όλοι ελπίζαμε, έπεσα σε μια νεανική σειρά των 90s που είχε το Μέγκα, που λέγεται «Θύματα Ειρήνης». Δώστε μου ένα χειροκρότημα πώς ξέρετε τη σειρά «Θύματα Ειρήνης». Τέλεια. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Σύνδεση με το κοινό, βλέπω. Είστε παραπάνω. Όσοι δεν το θυμάστε, είχε αυτό το soundtrack. Αγάπη, αγάπη, αγάπησε με, έλα να γίνεις εγώ. Μέχρι εδώ. Το θυμάστε λίγοι περισσότεροι. 5 η ώρα τα ξημερώματα. Είμαι στον καναπέ και είναι μια σκηνή που περπατάει η Παπαχαραλάμπου στο δρόμο, συναντάει έναν random τζιτζιφιόγκο, της λέει κάτι, του λέει κάτι, παπ! Τη χαστουκίζει. Φασώνονται με απαράμιλο πάθος και απομακρύνονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είμαι σε φάση, τι love story ήταν αυτό. Ας πάω λίγο ραπανάκι, ρε καπαπάκι. Θα μπορούσε να δείξει αυτό ως τελευταία σκηνή του Μέγκα και να γράψει τέλος. Για να μην ξανανοίξει. Αλλά με αφορμή αυτή την υπέρτατη σαχλαμάρα που θεωρούσαν ότι ήταν σκηνή, θυμήθηκα κάτι που πιστεύω η γενιά μου, οι 40+, το έχουμε ξεχάσει και ενδεχομένως παιδιά που περνάω 20 και 25 χρόνια να μην το έχετε ζήσει καν. Που είναι το εξής, ότι τις γυναίκες μέχρι τα τέλη των 90's στον κινηματογράφο, στα σίριαλ και στο θέατρο ήταν απολύτως νόμιμο να τις κακοποιούμε. Τρώγαν αβέρτα χαστούκια. Γιατί το χαστούκι δεν ήταν κακοποίηση. Σημαίνει από την πλευρά του άντρα ένα παράπονο, ένα κρυφό πάθος, μια κάβλα. Και δεν μιλάμε για χαστούκάκια. Μιλάμε για μπακαλιάρους. Μιλάμε για κοντοζούκια. Και το χαστούκι έπεφτε πάντα για μια γελία αφορμή. Και Σίση, γιατί ανέβηκε στη μηχανή του Τόνι. Πα! Πάρ' το μωρί σαλοπέδα. Τασία! Τι όνομα είναι αυτό, να τα αλλάξει! Στο Sims φτιάχναμε υπηρέτριες που τις λέγανε Τασία. Και χτίζαμε γύρω τους ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Και τους αφήναμε να πεθάνουν από την πείνα. Και βέβαια μετά το χαστούκι η γυναίκα καταλάβαινε. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε ή έπεφτε φάσομα ή στην αμέσως επόμενη σκηνή έδειχνε τη γυναίκα να κλαίει στον καναπέ ή στο κρεβάτι και να λέει στην κολλητή της «Τον αγαπώ». Και βέβαια το αποκορύφωμα στη γυναικεία κακοποίηση ήρθε στη σειρά Αναστασία. Που έχει μέσα και το Τασία. Στο Αναστασία, δώστε μου ένα χειροκρότημα, πώς ξέρετε τη σειρά. Στο Αναστασία πέφταν πιο πολλά σφαλιαρίδια και από το βραζιλιάνικο σύριαλ Παολίνα η Σφεδερίστρια. Έπεφτε τόσο πολύ φάπα που περίμενε να βγει και ο Κωνσταντάρας με τον Τζανετάκο. Πιστεύω ότι η σεναριογράφος του Αναστασία, η Μιρέλα Παπαϊκονόμου, αρχές 90's είχε αποθυμένα. Δεν ήθελε να γράψει το Αναστασία. Ήθελε να γράψει το Ρόκι το 5. Στα 3 τελευταία επεισόδια έπεφτε μόνο ξύλο. Την πρωταγωνίστρια τη χτυπούσε ο πατέρας, ο γιος, η κολλητή της, η ηθοποιή από άλλα σίριαλ. Ερχόταν ο Δάγκας από τους μεν και τους δεν. Πώς δεν τη χτυπούσε και το συνεργείο, ρε. Να είναι ο Μπούμαν, πάρτα μωρή άπιστη, δεν τρέπε. Ή αυτός από το catering, πάρτα τη ροπιτάκια στη μούρη, μωρή σαλού. Ντροπή, μόνο οι χασικλίδες γελάνε. Και όσο πιο παλιά πάμε, τόσο χειρότερα ήταν τα πράγματα. Όλοι ξέρουμε την κωμωδία του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Έτσι δεν είναι? Σας υπενθυμίζω ότι η κεντρική ιδέα
αυτής της κωμωδίας, αν κάποιος μας ρωτούσε τι είχε γίνει σε αυτό το έργο, η απάντηση ήταν μία. Ότι τις δέρναμε και γελούσαμε. Αυτό ήταν το έργο. Είχαμε 10 καθηγητές να κακοποιούν ομαδικά ένα ολόκληρο σχολείο θηλαίων και οι γονείς μας στο σινεμά ήταν «Πάρτε τα πουτανάκια». Να μάθετε να είστε γεμάτη ζωή, να ερωτοτροπείτε και να κάνετε σκανδαλιές. Πού ακούστηκε αυτό για 16χρονες, πάτε ξύλο τώρα. Και τώρα ξεκινάει το εξής ζήτημα, που δεν θα το πάμε παρέα. Εγώ είμαι παιδί των 90's. Έχω ενηλικιωθεί σε αυτή τη δεκαετία. Γεννήθηκα στα 80's, ενηλικιώθηκα στα 90's. Και καλός ή κακός, έχω δει πάρα πολύ τηλεόραση στη ζωή μου. Και ερήμην μου, αυτή η σάπια κουλτούρα έχει επηρεάσει το ψυχικό μου τοπίο και βαθιά μέσα μου ένα πολύ ανώριμο και άρρωστο, αν το θέλετε, κομμάτι μου φαντασιακά θέλει να ζήσει μια τέτοια ίντριγκα που εγώ χαστουκίζω και μετά φασώνω. Και επειδή έχει εντυπωθεί στο φαντασιακό μου από την τηλεόραση, είναι κινηματογραφικό. Θέλω αυτή δηλαδή να είναι Ρωσίδα κατάσκοπος και να με έχει προσεγγίσει για να εκμεύσει πολύτιμες πληροφορίες για την Ελλάδα, για το πώς κλέβουμε στο ΦΠΑ. Αλλά επειδή εγώ είμαι υπέροχος, να μην αντέξει, να με ερωτευτεί πραγματικά, να μου τα εξομολογηθεί όλα και τότε εγώ πληγωμένος και με όλα τα δίκαια του κόσμου στο κεφάλι μου να της πω «Τι είπες? Πα! Ψεύτρα! Έπαιξες με την καρδιά μου!» Και μου πει «Όχι, Μιχάλη, δεν το έβαλα!» Δεν μου βγαίνει η Ρωσίδα, γύφτος μου βγαίνει. Έχω μετανιώσει, κάνε με δική σου! Και να την κάνω. Αλλά αυτό, προφανώς, στην πραγματική ζωή δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί βγαίνω ραντεβού. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δουλέψει. Αλλά βγαίνω ραντεβού με γυναίκες που μεταξύ τους δεν υπάρχει καμία ίντριγκα. Πότε να προλάβει να δημιουργηθεί. Και προφανώς δεν υπάρχει και κανένα συνενετικό πάτημα. Τι θα κάνω, εκεί που τρώμε, θα τις πω «Τι είπε?» «Ότι μένω γαλάτσι!» «Πα! Ψεύτρα! Την είδα την ταυτότητα, χαϊδάρι γράφει!» «Κι είσαι και ένα 65!» Αλλά πες ότι έχω την ευκαιρία να ζήσω αυτό το φαντασιακό μου κομμάτι, ρε παιδί μου, όχι στην πραγματική ζωή, και ακόμα καλύτερα, ας πούμε στην τέχνη. Ναι, να με πάρει κάποιος ταραγμένος σκηνοθέτης σε ένα σίριαλ και να έχω μια τέτοια σκηνή. Ξέρεις, να μου πει λοιπόν «Μιχάλη, εδώ χαστουκίζεις την Αταλία Δραγούμη και αν γλιτώσεις το κεφαλοκλείδωμα, φυγέστε με πάθος». Πάλι σκατά θα τα κάνω. Γιατί σας εξήγησα στο πρώτο μέρος ότι είμαι πάρα πολύ άγαρμπος άνθρωπος και θα πάω να κάνω αυτό το κινηματογραφικό χαστούκι που πας για μάγουλο για να κάνει πλάτς και θα βρω αυτή. Και αυτή αντί να αναστατωθεί θα ακούει βουητό και εγώ αντί να φασώσω θα είμαι «Αυτό τώρα τα ακούς?» «Συγγνώμη, Ναταλία, από το πάθος το έκανα». «Συγγνώμη, Ναταλία, από το πάθος το έκανα». Αλλά πες ότι πετύχει και το χαστούκι. Πάλι σκατά θα τα κάνω. Σπάσει ο διάολος και πετύχει το χαστούκι. Χάλια. Γιατί εγώ ως ηθοποιός έχω αιώνες να παίξω σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέατρο, κινηματογράφο, σύριαλ. Και οι ηθοποιοί κρατάνε τη φωνή τους σε φόρμα, κάνουν φωνητική. Εγώ δεν το κάνω γιατί έχω το μικρόφωνο. Και τώρα πια όταν θυμώνω, σφίγγει το λαιμός μου και ανεβαίνει μία με μια μισή έως δύο οκτάβες παραπάνω. Level ταμπάκης. Οπότε φανταστείτε μια σκηνή που εγώ χαστουκίζω την Παπαχαραλάμπους, φεύγει το κεφάλι με το μαλλί σε slow motion και της λέω «Έπαιξες και έχασες, κοριτσάκι μου!» «Αυτά περνάνε στην οικογένειά σου γιατί έχετε πολλά λεφτά!» Μου βγαίνει και το ταξικό τώρα, θα τα ακούσει. «Αλλά εδώ υπάρχουν όρια!» «Ωραία, μην αγγίζεις!» «Όλες το ίδιο είστε!» «Κάτσε, δεν παίρνει το GLX!» «Ας τραβήξω τον αέρα! Σπρώξε!» «Ας ακούσω ένα τραγούδι που μου αρέσει!» «Αγάπη, αγάπη!» Αυτό ήταν ο χρόνος για το δεύτερο μέρος. Ένα δυνατό χειροκρότημα να υποδεχθούμε σκηνή τον Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Ο Τιτάνιος Μιχάλης Μεσουδάκης. Δυνατό χειροκρότημα.
Πριν ξεκινήσω το δεύτερο μέρος, θα ήθελα να βάλω 2-3 πράγματα στη θέση τους. Το πρώτο που θα ήθελα να διευκρινίσω αφορά κυρίως ανθρώπους που μπορεί να είναι μαθητές ή φοιτητές. Έχουμε νέους ανθρώπους που να είναι μαθητές ή φοιτητές, να είναι παρακαλώ εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μερικές από τις λέξεις που λέει ο Μιχάλης, το ξέρουμε ότι δεν είναι κανονικές, έτσι. Όταν λέει κουβέρτο μαγκομπατούση, δεν το λέει το λεξικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να είναι κανένας γιατρός και να πει άμα σπάσει, ξέρω εγώ, το φλεβολέμι, κάνουμε πιεσοφλέβι. Μην γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, κάτι που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, ο Μιχάλης χρησιμοποιεί λίγο ελεύθερα τα ρήματα ρουφάω και κερνάω. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Για κάποιον που δεν το έπιασε, να το μεταφράσω. Ρουφάω είναι παίρνω, κερνάω είναι δίνω. Και δεν μιλάει έτσι μόνο στην κωμωδία του, μιλάει και στην κανονική ζωή. Πηγαίνουμε περιοδία και μου κάνει ρούφα γέφυρα, ρούφα αυτοκινητόδρομο, ρούφα το κάστρο της Λαμίας. Το έχω ρουφήξει και αυτό. Είμαστε διόδια, μου κάνει ρούφα γιόδια, κέρνα ψηλά, ρούφα διόδια μετά. Επίσης ο Μιχάλης, στο πρώτο μέρος κάπου, την ώρα που έχει περάσει, ήμασταν νέοι τότε. Ανέπτυξε την ψυχοσύνθεσή μας όταν είμαστε εκτός Αθηνών και ψιλοβαριόμαστε να παίξουμε. Δεν είπε ψέματα. Ακριβώς αυτό αισθανόμαστε. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο απέκρυψε να σας πει και το κάνει σκόπιμα. Έχει αναπτύξει μια νέα τεχνική και οπότε βαριέται να παίξει αυτός. Προσπαθεί να με πείσει να παίξω μόνος μου. Δηλαδή έχω ξυπνήσει τη Λάρισα 7 το απόγευμα, κοιτάω το κινητό και μου έχει στείλει. Καλή επιτυχία, γορίνα. Ο κάμπος θα σε λατρέψει. Σου παραγγείλω σαντουιτσάκι, ραπανάκι ρέγκα, δεν θέλεις εσύ. Για το δεύτερο σετ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο πάρα πολύ προσωπικές ιστορίες. Η πρώτη ιστορία ξεκινάει κάπως δυσάρεστα, η δεύτερη ιστορία είναι αρκετά έως πολύ ευχάριστη. Αμφότερες είναι κωμικές, είναι αληθινές και είναι ενδεικτικές του πώς κάτι πραγματικά αστείο στη ζωή σου είναι ισοπίθανο να το δεις σε μια ευχάριστη, μια δυσάρεστη στιγμή. Θα πω πρώτα, πάντα λέω πρώτα τη δυσάρεστη ιστορία για να κλείσει η παράσταση με την ευχάριστη, μην ψυχοπλαγωθούμε και κρεμνιόμαστε στα δωμάτια μας. Τόσα έχουμε περάσει, δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος. Μείνε 12 η ώρα και λες να βάλω Netflix ή να το λήξω σήμερα. Είναι λίγο κάπως... Αυτό στα Γιάννενα θερίζει το αστείο. Είναι οι πυρώτες με τον τζιμεντόλιθο δεμένο στο λαιμό τους και είναι ένα βήμα πριν από τη λίμνη. Και λένε, α, τουλάχιστον δεν είμαι ηγουμενίτσα και είναι σπίτι τους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε την ιστορία. Πριν από 8 περίπου χρόνια είχα μόλις κλείσει τα 30 και πέθανε πάρα πολύ ξαφνικά ο πατέρας μου. Είχα μια υπέροχη σχέση, ένας πάρα πολύ τρυφερός άνθρωπος που είχαμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Ποτέ δεν είναι μια καλή ηλικία για να χάσει τον πατέρα σου, αλλά νιώθω τυχερός που τον έζησα για 30 χρόνια. Προτιμώ να νιώθω τυχερός που τον έζησα για 30 χρόνια παρά να κλαίγομαι για τα υπόλοιπα που δεν τον έζησα. Βέβαια, έτσι όπως πάμε με πανδημίες και πολέμους, παίζει να είναι 3 ακόμα, οπότε είμαι εντάξει. Επίσης είπα πέθανε ενώ έχουμε πολλά ρήματα για να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει το έφυγε, υπάρχει το χάθηκε. Υπάρχει και το εκοιμήθη, το οποίο γαμάει. Δεν μπορείς να πεις κοιμήθηκε, αλλάζει τελείως το νόημα. Δεν μπορώ να βγω εδώ πάνω δεύτερο μέρος και να πω πριν 8 χρόνια κοιμήθηκε ο πατέρας μου. Θα ήσασταν όλοι συλλογικά, στο μπούτσο μας, να κόψει τον καφέ. Για τις αϊπνίες του θα λέμε, δεν με νοιάζουν, Είναι αυτό το έψιλον στο εκοιμήθη που τα αλλάζει όλα. Άλλο το κοιμήθηκε, άλλο το εκοιμήθη. Και αυτό το έψιλον το κάνει πιο γλυκό, πιο λίο, πιο ομαλό. Και γραμματικά είναι η μόνη φορά που αν ακούσεις ένα έψιλον πριν από ένα ρήμα, ακούγεται πιο γλυκό και πιο ομαλό. Γιατί όλες τις άλλες φορές, αν ακούσεις ένα έψιλον κολλητά πριν από ένα ρήμα, ακούγεται κάργα επιθετικό. Και το έχουμε ακούσει τον εψάχνω τον τύπο. Και άμα τον ευρώ, θα τον επιάσω και τον εγάμισω. Επίσης, θα ξεκαθαρίσω κάτι για να μην αγχώνεστε. Η ιστορία θα είναι κωμική για εντελώς άλλους λόγους από το γεγονός ότι πέθανε ο πατέρας μου. Δεν είμαι μαλάκας, έτσι. Ούτε περίμενα ότι αυτοί που θα έρθουν στο Βιετνάμ θα είναι και αυτοί μαλάκες. Θα σου πω: πέθανε ο πατέρας μου, θα γαμηθεί το Βιετνάμ στα χέρια. Εκτός από τους 7 που γελάσατε εδώ, οι σκατοψυγές σας εκτιμάτε. Είναι αυτό που λέμε ο πυρήνας μας. Λοιπόν, η ιστορία πάει ως εξής. Ο πατέρας μου είχε πάει ένα ταξίδι, τελικά πήγε 2 ταξίδια. Αβγήκαν και οι υπόλοιποι από τις τρύπες τους. Λέω κι εγώ, 7 σκατόψυχοι σε δικιά μας παράσταση δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άκουσα τι έγινε στο Mr. Bootia, ξέρω τι βλέπω. Είχε πάει πράγματι ένα ταξίδι στο εξωτερικό, επέστρεψε με το αεροπλάνο, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πήρε ένα ταξί να επιστρέψει στο σπίτι στην Αθήνα. Αισθάνθηκε μια διαθεσία καθοδόν, ο ταξιδιτής το κατάλαβε και τον πήγε στο κοντινότερο νοσοκομείο, στο οποίο και κατέληξε και έμελε να είναι το κέντρο υγείας Μαρκόπουλου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Ένα κόσμημα. Το Memorial των Μεσογείων. Αν είναι να πεθάνεις κάπου, ας είναι στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου. Λοιπόν, η ιστορία είναι απλή. Ο πατέρας μου έφτασε μέχρι τον γιατρό. Ο γιατρός τον ρώτησε τι έχετε. Ο πατέρας μου έμεινε στον τόπο. Ήταν 65 χρονών, 160 κιλά. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι. Καταλαβαίνουμε όλοι από τα συμφραζόμενα ότι έφυγε ξαφνικά από καρδιά. Ξαφνικά ήταν για μας και για τον πατέρα μου. Ο γιατρός δεν ξαφνιάστηκε τόσο. Δεν πιστεύω ότι είναι τώρα ο γιατρός σε ένα σπίτι και λέει την ίδια ιστορία σαν γρίφο σε άλλους γιατρούς.
Φάση μαλάκες, δεν το πιστεύετε. 65 χρονών, 160 κιλά και μένει στα χέρια μου. Και να λέει, ανεμοβλογιά, μαλάκα, τι ήταν. Με παίρνουν τηλέφωνο, με ειδοποιούν τι έχει συμβεί. Πρέπει άμεσα να μεταβώ στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου. Πάντα ήθελα να πάω, δεν είχα την κατάλληλη ευκαιρία. Εκείνη την περίοδο, εγώ δεν έχω δίπλωμα οδήγησης και δεν παίζει να περιμένω το 140. Πρέπει να είσαι λίγο πρακτικός σε αυτές τις στιγμές. Και πρέπει κάποιος να με πάει. Έχω δύο πάρα πολύ καλούς φίλους από πολύ μικρή ηλικία. Είμαστε τρεις κολλητοί από 8 χρονών. Έχουμε μεγαλώσει μαζί, έχουμε ζήσει πράγματα. Ο ένας έχασε νωρίς τη μητέρα του, ο άλλος τον πατέρα του. Οπότε πήρα αμέσως. Αυτό μου έχει αμάξει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν... Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος που έχει το αμάξι, χρυσό παιδί, υπέροχος άνθρωπος, ο πιο αγενής τηλεφωνικά άνθρωπος που έχει η παρέα μας. Κάθε παρέα έχω διαπιστώσει ότι έχει από ένα τέτοιο μαλάκα που δεν ξέρω. Βαριέται να μιλάει στο τηλέφωνο. Τον προσβάλλει που τον παίρνει τηλέφωνο. Είναι χρουσουζιά να τον παίρνει. Του λείπει κάποιο ένζυμο, δεν ξέρω τι γίνεται. Τον έχω ακούσει να μιλάει σε καφετέρια, να είμαστε δίπλα-δίπλα και να μου κάνει να σηκώνει το τηλέφωνο και να κάνει ναι, τι θες, ναι, θα τα πούμε εκεί. Παπ. Είμαι σε φάση μαλάκα, ποιος ήταν, ο παιδικός μου έρωτας. Εγώ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής μου πρέπει να καλέσω αυτόν τον άνθρωπο στο τηλέφωνο που τον εκνευρίζει και να του ζητήσω εξυπηρέτηση να με πάει 35 χιλιόμετρα στο Μαρκόπουλο. Οπότε παίρνω μία ανάσα και το σκέφτομαι, το σχεδιάζω το τηλεφώνημα πώς πρέπει να πάει. Θα τον πάρω το τηλέφωνο, θα βαριέται, θα μου πει τι θες. Θα του πω, έλα παιχταρά μου. Θα τον ανεβάσω και λίγο, είναι 35 χιλιόμετρα έτσι. Θα μου πει αυτός, άντε μαλάκα τελείωνε, τι θες. Θα του πω, πέθανε ο πατέρας μου. Εννοείται ότι θα με πάει. Έτσι. Σε μία φιλία, αν κάποιος χάσει ένα γονιό, είναι ό,τι είναι για τα χαρτιά, το φλός. Τα κερδίζει όλα τα άλλα. Δηλαδή σε φάση πάμε Μαρκόπουλο. Μα έχω να πάω σινεμά. Ναι, αλλά πέθανε ο πατέρας μου. Πάω και πάμε Μαρκόπουλο. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, το έχω σχεδιάσει το τηλεφώνημα. Ξέρω πώς πρέπει να πάει. Τον παίρνω τηλέφωνο και για πρώτη φορά στα χρονικά ο Καριόλης το σηκώνει με όρεξη. Και μου λέει, έλα μωρή αρχηγούρα. Και κολλάω. Και μπαίνω με την ίδια ενέργεια. Έλα παιχταρίνιο. Και κάνουμε 15 λεπτά κουβέντα εδώ πάνω. Σε αυτό το ενεργειακό level. Κανονίζουμε καφέ, λέμε τα νέα μας, μετακομίζει με την κοπέλα του. Μου λέει: χάρηκα που τα πάμε. Κλείνει το τηλέφωνο, δεν έχω τρόπο να πάω Μαρκόπουλο. Περιμένω 5 λεπτά, το ξαναπαίρνω τηλέφωνο, του λέω: δεν το πιστεύεις τι συνέβη στο ενδιάμεσο. Και έρχεται, με μαζεύει, προφανώς. Βγαίνουμε στην Αττική Οδό, το σπάει τα μάξι, το πάει 200 χιλιόμετρα. Του λέω: μαλάκα, μη σκοτωθούμε κι εμείς. Στο Μαρκόπουλο να βρεθούμε, όχι πάνω, έτσι. Και με αφήνει στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου, φεύγει και σε εκείνο το σημείο συνάδελφοι του συγγενείς υπάρχει αυτή η βουβή, η αναστάτωση. Και ευτυχώς αυτές τις στιγμές, όσοι είχατε την ατυχία να χάσετε κάποιο κοντινό, ξέρετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που σε καθοδηγεί, που σου δείχνει πώς πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Και αυτός δεν είναι συγγενής σου, παραδόξως, αλλά είναι το κοράκι. Δεν ξέρω αν έχετε συναστραφεί ποτέ κοράκια, υπέροχοι άνθρωποι κατά τη γνώμη μου. Η διακριτικότητα σε άλλο επίπεδο. Βασικά μιλάνε χωρίς να μιλάνε. Δείχνουν, γνέφουν και σε ακολουθεί σαν μαλάκας. Δεν έχουν καν όνομα. Έρχονται και λένε «Είμαι ο άνθρωπος από το γραφείο». Τον συστήνεις και εσύ σε άλλους. «Ήρθε ο άνθρωπος από το γραφείο». Γι' αυτό τον άνθρωπο δεν ξέρουμε τίποτα. Κάπου έχει ένα γραφείο. Καρέκλα, δεν έχω ιδέα. Θα πάρει. Επειδή όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή γίνονται καλύτερα με λίγη γραφειοκρατία, ο γάμος θέλει άδεια, τα ταξίδια θέλουν διαβατήρια, το κοράκι μας ενημερώνει ότι ευνίδιος θάνατος ανθρώπου κάτω από 70 χρονών πρέπει για έναν παράξενο γραφειοκρατικό λόγο να δηλωθεί με ένορκη κατάθεση και γνήσιο της υπογραφής στο εγκύτερο αστυνομικό τμήμα. Γιατί αν κάτι μπορεί να απαλύνει τον πόνο σου εκείνη την ώρα, είναι να στεναστραφείς όλο το δημόσιο τομέα Μαρκόπουλο. Οπότε εκεί αρχίζουν να περιέργονται ότι μπαίνουμε στο αυτοκίνητο της αδερφής μου και είναι η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, εγώ, η μητέρα μου, το κοράκι μαζί μας. Πρέπει να καταθέσει και αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Είμαστε λίγο στριμωχτά, το κοιτάω, με κοιτάει, δεν μιλάει, το παίρνω πάνω μου και λέω: λοιπόν, εμείς οι δύο θα πάμε αλλιώς. Ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε απ' έξω. Τώρα, το κοράκι υποθέτει ότι ένας μαντράχαλος 30 χρονών οδηγεί. Εγώ υποθέτω ότι για κάποιο λόγο με ξέρει. Νομίζοντας και οι δυο μας ότι ο άλλος έχει φροντίσει για να μετακινηθούμε, αρχίζουμε και κόβουμε βόλτες στον περίβολο του κέντρου υγείας Μαρκόπουλου. Προς άγνωστη σε εμάς κατεύθυνση. Παιδιά, το κοράκι δεν μιλάει, γνέφει, εγώ ακολουθώ σε καταβατικά. Αυτό γίνεται κάνα δεκάλεπτο. Αν μας δεις από μακριά, είμαστε σαν καθηγητές πανεπιστημίου που βγήκαν ακαδημαϊκή βόλτα. Έχουμε σταυρό στα χέρια πίσω, λέμε για τα quark. Μετά από κάνα δεκάλεπτο, στεκόμαστε έξω από το μοναδικό όχημα που υπάρχει εκείνη την ώρα στον περίβολο του κέντρου υγείας Μαρκόπουλου, που είναι ένα υπέροχο λαχανιγιάρη. Στα μπροστά καθίσματα του υπέροχου αυτού λαχανιγιάρη κάθεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το κοράκι υποθέτει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συγγενείς μας, ήρθαν για να μας στηρίξουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι συγγενείς μας. Δεν τους έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Απλά αράζουν κέντρο υγείας Μαρκόπουλου. Πίνουν ένα καφέ, βλέπουν το ηλιοβασίλεμα. Παρ' όλα αυτά, νομίζοντας και οι δυο μας ότι αυτό είναι το όχημα που θα μας μεταφέρει, ανοίγουμε συγχρονισμένα τις δύο πίσω πόρτες.
Και θρονιαζόμαστε στο πίσω κάθισμα σαν μαφιόζι. Ότι είναι ο Τόνι Σοπράνο και ο ανιψιός του. Και θα τους πυροβολήσουμε στο σβέρκο γιατί ο φάκελος ήταν ελαφρύς αυτή την εβδομάδα. Το ηλικιωμένο ζευγάρι γυρνάει και μας κοιτάει. Υπάρχει μια αμήχανη σιωπή, την οποία σπάει το κοράκι με την ευγένεια που χαρακτηρίζει τον κλάδο και λέει προς το αστυνομικό τμήμα Μαρκόπουλου, παρακαλώ. Το ηλικιωμένο ζευγάρι ρωτάει πάρα πολύ εύλογα, γιατί? Εγώ δεν έχω ιδέα την απαντήσω και λέω, ο άνθρωπος είναι από το γραφείο, κάτι θα ξέρει, δεν είναι. Σε εκείνο το σημείο βγαίνω από τη φούσκα μου, καθαρίζει στιγμιαία το κεφάλι μου και καταλαβαίνω δύο πάρα πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο που καταλαβαίνω ότι όσο και αν τα κοράκια διευκολύνουν και διεκπεραιώνουν πράγματα για σένα, μια δύσκολη στιγμή τη ζωή σου, καταλαβαίνω ότι το κοράκι αποκλείεται να έχει φέρει ένα έξτρα λαχανί γιάρης για μένα. Πολλό δε μάλλον ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να το οδηγήσει. Ποιο ήταν το τηλεφώνημα πριν, ελάτε κι εσείς, μπορεί να μην έχει δίπλωμα, μαλάκας. Ναι, σας θέλω και τους δύο, ταιριάζετε. Το δεύτερο που είναι εντυπωσιακό στο instantané που σας περιέγραψα είναι η ψυχραιμία που επέδειξε το ζευγάρι. Διότι οι τύποι ούτε που ίδρωσαν. Μπήκαν δύο άσχετοι στα μάξι τους. Και ούτε που τους ένιαξε. Και το σκέφτηκα για μέρες και βγάζει νόημα. Όσο και να σε τρομάξει να μπουν δύο άσχετοι στα μάξι σου ενώ αράζεις μέσα, κάπως σε χαλαρώνει αν σου πούνε πάμε στους μπάτσους. Άμεσα δεν κινδυνεύεις. Είναι σαν να είσαι στην κουζίνα σου 3 ώρα το βράδυ, να βάζεις ένα ποτήρι γάλα, να μπει διαρρήκτης και να σου πει «Δεν βρίσκω πουθενά σελοτέιπ». Θα χαλαρώσει, θα του πεις «Το ψάχνω 10 μέρες, βγάλ τη μάσκα, βοήθα, μαλάκα, έτσι». Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάτι δεν πάει καλά, κοιτάω το κοράκι με νόημα, με κοιτάει και αυτός, ανοίγουμε συγχρονισμένα τις δύο πίσω πόρτες, βγαίνουμε από το λαχανί γιάρης. Κάνουμε την καθιερωμένη πλέον βόλτα μας στο κέντρο υγείας Μαρκόπουλου, αυτή που τόσο μας ένωσε σαν ανθρώπους και προσωπικότητες. Και μετά από κανένα άσκοπο δεκάλεπτο, το μοναδικό όχημα μπορεί να μας πάει οπουδήποτε, είναι η νεκροφόρα με την οποία ήρθε. Και, ή όπως είπε αυτός, θα πάμε με το αυτοκίνητο του γραφείου. Λοιπόν, και θα γίνει ένα μακάβριο όνειρο που το είχα από παιδί, να μπω σε νεκροφόρα ζωντανός. Θέλω να ξέρω πώς θα φύγουμε. Λοιπόν, μπήκα, το είδα. Φεύγουμε με ταξί. Δερμάτινα καθίσματα, καίνε ντίζελ, έβαλε μπροστά, άκουγε Sport FM στη διαπασόν. Λεβαδιακός Ξάνθη, ματσάρα. Φεύγουμε την νεκροφόρα, δίνουμε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα, περνάμε από την ομαρχία, παίρνω ένα χαρτί, μετά χτυπάνε τα τηλέφωνα, μου λένε θα έχουμε πένθος, θα έρθει κόσμος, πάρε ποτά για τον κόσμο, μου λέει αδερφή μου, θα κοιμηθώ με τη μαμά, πάρε με ένα φορτιστή. Και καταλήγω να κάνω τις δουλειές μου στο Μαρκόπουλο Αττικής, ρολάροντας με νεκροφόρα. Δηλαδή ο τύπος παρκάρει, εγώ βγαίνω, κάνω δύο ψώνια, ξαναμπαίνω μέσα. Σταμάτησα σε ακροπολείο, πήρα δύο κοντόπουλα, βγήκε ο Χασάπης να δει τι έχει γίνει. Έχουν περάσει περίπου 2 ώρες, έχω ολοκληρώσει τις αγορές μου και σιγά σιγά επιστρέφουμε στην Αθήνα. Έχουμε βγει στην Αττική Οδό, το σπάει και αυτό, το πάει με 200 χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή γυρνάει το κοράκι και μου λέει κάτι με το χιούμορ που μόνο οι άνθρωποι που είναι τόσο κοντά στο θάνατο πραγματικά δικαιούνται και μπορούν να έχουν. Έχει να μιλήσει 2 ώρες, πηγαίνει με 200, με κοιτάει και μου λέει βάλε ζώνη, γιατί το είσαι κάτσει πίσω. Για να περάσουμε τώρα στη δεύτερη ιστορία που είναι σαφέστατα πολύ πολύ πιο ευχάριστη και εντελώς διαφορετική, εδώ και κάμποσο καιρό πλέον, έχω γίνει μπαμπάς. Λατρεύω αυτή την αντίδραση. Είναι αυτό το ζεστό χειροκρότημα που απολαμβάνει κάποιος που λέει δημόσια ότι τα πέταξε μέσα, αλλά... αυτό που λατρεύω στην περίπτωσή σας είναι ότι κομπιάσατε και σε 2 δευτερόλεπτα, έτσι. Δηλαδή, είπα, έγινα μπαμπάς και ήταν. Είναι μία αμφισβήτηση και μία δυσπιστία. Την έχω εισπράξει πάρα πολύ. Οπότε παίζουμε αυτή την παράσταση. Έχω ακούσει φοβερά πράγματα. Με το που έλεγα έγινα μπαμπάς, ένας πετάχτηκε και είπε: «Ωρε μαλάκα, εσύ». Και ένα ζευγάρι στην Πάτρα που κοιτάχτηκε και είπε: «Να πάρουμε την πρόνοια αύριο». Είναι μία δυσπιστία που την εισέπρατα από πάρα πολύ νωρίς. Ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Πήγαινα να αγοράσω πράγματα για το παιδί που θα έρθει, ρουχαλάκια και πήγαινα στα διάφορα μαγαζιά με τα βρεφικά και είχα την ίδια αμφισβήτηση. Πάντα οι υπάλληλοι στο ταμείο με ρωτάγανε για δώρο τα κολόπεδα. Και δεν τους ρωτάγανε όλους, το τσέκαρα. Τους φαινόταν σοβαρός ο μπροστινός, του λέγανε αγοράκι, κοριτσάκι, να σας ζήσει. Έσκα εγώ, είναι για δωράκι. Εγώ δεν κάνω να παραχθώ, ρε φίλε. Εγώ με διχοτόμηση θα γίνω. Δεν με βλέπεις, πολύ κύτταρος είμαι. Αλλά είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ εγώ, το ήθελε πάρα πολύ η κοπέλα μου. Πάρα πολύ βασικό πρώτο βήμα. Δεν κοιμήθηκα στο σεξ. Ευχαριστώ. Και θέλω να σας περιγράψω λίγο πώς το βίωσα. Με το που βγήκε θετικό το τεστ, έπρεπε να βρούμε ένα καλό γυναικολόγο. Με την ψυχραιμία που έχουν τα περισσότερα νέα ζευγάρια σε μια τέτοια κατάσταση, αλλάξαμε 7 γυναικολόγους σε μια μισή μέρα.
Έναν τον απορρίψαμε γιατί ήταν ξανθός. Δεν κάνω πλάκα. Μπαίνουμε μέσα, τον βλέπει, μου λέει είναι ξανθός. Λέω καλά, είσαι τρελή, πάμε να φύγουμε. Πόπα, από το χάρου τα δόντια γλιτώσαμε, δεν καταλαβαίνω. Βρήκαμε έναν γιατρό, βρήκαμε έναν. Έχει ένα γιατρείο στη Νέα Σμύρνη, φοβερός γιατρός, φοβερός άνθρωπος. Είναι κοντός, με χωρίστρα, υπηρώτης, παιδιά, έχει μία φάτσα. Θα μπορούσε να είχε γεννηθεί οποτεδήποτε τα τελευταία 600 χρόνια. Θα μπορούσε να είναι χτίστη στα Γιάννενα το 1550. Ή μπορεί να αγοράσεις μία γκραβούρα τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και να το δεις εκεί. Όχι, τι κάνει ο γιατρός εδώ. Το Highlander έχουμε γιατρό, τι γίνεται. Επίσης είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο το γιατρείο του. Είχε στον προθάλαμο λίγο πιο δυνατά και λίγο πιο λαϊκή μουσική από αυτό που περιμένεις από τον γυναικολόγο σου. Κάναμε υπέρηχο και από το βάθος ακούγαμε όσοι με το χάρο γίναν φίλοι. Σε μία ένταση που ψινόμουν να βάλω ένα ουίσκακι ακόμα. Επίσης είχε μια φοβερή ικανότητα σαν άνθρωπος να γίνει πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ απότομα. Το έχουν μερικοί άνθρωποι αυτό το πράγμα. Μας εξηγούσε πώς αναπτύσσεται το έμβριο και η μήτρα και διάφορα τέτοια, και εγώ δεν προσέχω εκείνη την ώρα. Και κάποια στιγμή λέει κάτι και με ξυπνάει και λέει: Και έτσι οριμάζει πιο γρήγορα. Του λέω: Γιατρέ, οριμάζει το παιδί σαν άνθρωπος πιο γρήγορα. Και μου λέει: Όχι, ο πλακούντας οριμάζει πιο γρήγορα. Και μετά γίνεται φουλ αυστηρός, με κοιτάει και μου λέει: Το παιδί σαν άνθρωπος οριμάζει πιο γρήγορα μόνο από τα χαστούκια της ζωής. Και κάνει και μια κίνηση τέτοια. Ποτισμένη 600 χρόνια Βαλκάνια. Από τα πράγματα που θες να μάθεις εγκαίρως από τον γιατρό σου είναι το φίλο του παιδιού. Ο γιατρός δεν έβλεπε καλά στον υπέρηχο και μας το έδωσε το φίλο με πιθανότητες. Μας λέει: Δεν βλέπω καλά, 80% κορίτσι, 20% αγόρι. Του λέω: Δεν θα το παίξουμε στοίχημα. Λέγαμε να βάψουμε ένα δωμάτιο. Επίσης είχε και ένα άλλο πρόβλημα. Εγώ, σαν νέος μπαμπάς, έπρεπε να μιλάω στην κοιλιά για να αναγνωρίζει το βρέφος στη φωνή μου. Αφού δεν ήξερα το φίλο, δεν ήξερα πώς να απευθύνω το λόγο. Τελικά το βρήκα. Κάθε 4 κοριτσάρα μου έλεγα και ένα πεθαρά μου. Τώρα σε αυτούς που άρεσε το αστείο με τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, ζορίστηκαν λίγο στο 80-20, 4-5. Είναι από την θεωρητική κατεύθυνση αυτή. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα να μιλάς σε μια κοιλιά. Αυτό να το ξέρετε, αν ποτέ σας τύχει, έχει... λες ό,τι θες. Δεν χρειάζεται. Πρέπει απλά να αναγνωρίζεις το ηχόχρωμα της φωνής σου. Μου λέει μια μέρα η κοπέλα μου λέει: Παρήγγειλα και αυτό για το παιδί. Λέγεται Relax, είναι για να κάθεται. Της λέω: Είναι καλό, είναι ανατομικό για τη μέση του. Μου λέει: Αστείευεσαι, το έψαξα. Δεύτερο βραβείο design 2009. Και σκύβω πάμε και λέω: Ακούς, μικρούλα μου. Το δεύτερο καλύτερο σπίρμανο σου. Είχε και ένα καλύτερο, αλλά είπε γάμα το, δεν για σένα. Εντάξει, αγάπη μου, δεύτερο το 9, τώρα δεν θα είναι στην 20. Αλλά πρέπει να αγοράσεις πάρα πολλά πράγματα πριν έρθει το παιδί. Πρέπει να αγοράσεις καρότσι, δεν διανοείστε πόσο κοστίζουν τα καρότσια. Πήγαμε σε μία έκθεση, μας λέει η κοπέλα, αυτό μαζί με την έκπτωση, 870 ευρώ. Γιατί να μην πάρω αμάξι. Μας λέει το McLaren δίπλα είναι στα 1200. Τι λέω, είναι από ανθρακονήματα. Γιατί αν δώσω 1200 θα το κάνω Uber το γαμίδι. Δεν καταλάβετε, θα πηγαίνω άλλα μωρά βόλτα. Θα βγάλω application και θα λέω πάω λιγαβητό 3 ευρώ το κεφάλι. Το δικό μου δεν θα το δει ο ήλιος μέχρι να αποσβέσω τα 1200. Η συναρμολόγηση των αυτών των πραγμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να ξέρετε ότι αν τα IKEA είναι δύσκολα, που να δείτε πόσο δύσκολα είναι τα παιδικά. Μας πήρε για το καρότσι 2,5 βράδια. Και δεν είμαστε τίποτα χαζοί. Εγώ με την κοπέλα μου έχουμε 5 πτυχία ανάμεσά μας. Εγώ έχω το 1, αλλά έχουμε 5, εντάξει. Πρέπει να αγοράσεις τι άλλο. Πρέπει να αγοράσεις κάθισμα αυτοκινήτου. Αυτό εξαρτάται αν θες να ακολουθήσεις ευρωπαϊκή ή ελληνική νομοθεσία. Στην Ευρώπη το παιδί είναι υποχρεωμένο μέχρι τα 12 να είναι σε ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα. Στην Ελλάδα το έψαξα. Από ενός μπορεί να είναι αγκαλιά με τον μπαμπά να κρατάει τιμόνι. Και αυτοκίνητο και μηχανή, μην κολώσετε. Στην Κρήτη αλλάζουν και ταχύτητες. Μετά τα 2, ο νόμος λέει πίσω κάθισμα, χωρίς ζώνη, όρθιο και να τραγουδάει. Επίσης πρέπει να αγοράσεις πάρα πολλές συσκευές. Πρέπει να αγοράσεις monitor για το παιδί. Γιατί από ό,τι φαίνεται στα 80 τετραγωνικά που ζούμε, άμα ουρλιάζει ένα βρέφος, μπορεί να μην τα ακούσεις, ας πούμε. Επίσης πρέπει να αγοράσεις μια συσκευή που κάνει λευκό θόρυβο. Τα νεογέννητα τρελαίνονται για παράσιτα. Απορροφητήρες, πιστολάκια μαλλιών, ξέρω εγώ, ηλεκτρική σκούπα, τρελαίνονται. Εγώ ήμουν στο τσάκ να μην πάρω όλα αυτά, να πάρω μια συσκευή που τα κάνει όλα. Σκέφτηκα να πάρω CB από το δεταξί. Και να γράψω την κορούλα μου στο κόσμο από τώρα. Για ένα λόγο δεν το έκανα. Φοβήθηκα ότι τα πρώτα της λόγια θα είναι «έτερος». «Αποβιβάζον». Ή μπορεί να κοιμάται και να βγάζει κούρσες, να κάνει «από Παγκράτη για Νέα Πεντέλη». Ή μπορεί να τη μαθαίνω τραγούδια και να κάνει «πρέπει να το Καλυβάρδια 365». Μετά πήγαμε να γεννήσουμε, πήγαμε σε ένα μεευτήριο. Το μεευτήριο με το που μπήκαμε είχε ένα πολύ μεγάλο μπάνερ, είχε μια πολύ μεγάλη αφίσα που έλεγε «Αυτό το μεευτήριο είναι φιλικό προς το βρέφος». Και είμαι σε φάση μαλάκα πάλι καλά, έτσι.
Και ρώτησα και έμαθα γιατί το λένε. Και είναι μια πιστοποίηση για τα μαιευτήρια. Πώς είναι τα μέρη που τρώμε, που έχουν HASP και ISO 9000. Έτσι είναι για τα μαιευτήρια η πιστοποίηση φιλικό προς το βρέφος. Ξέρετε πόσα μαιευτήρια είναι φιλικά προς το βρέφος στην Ελλάδα? 3. Εγώ περίμενα ότι όλα. Θα είναι στοιχειοδός φιλικά προς το βρέφος. Δεν λέω να γίνουν κολλητοί. Αλλά ένα πατ-πατ στην πλάτη. Από ό,τι φαίνεται, μερικά είναι εχθρικά προς το βρέφος. Του βάζουν τρικλοποδιές, του στείλουν παγίδες. Τα βρίζουν, του κάνουν κολοδάχτυλα, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι αδιάφορα προς το βρέφος. Μπορεί να κλαίει το βρέφος και να είναι βρέφος πεινάς. Α, γάμια του πειράζει, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Υπάρχει μια άλλη πιστοποίηση. Υπάρχει μια άλλη πιστοποίηση για τα μαιευτήρια που λέγεται φιλικό προς τη μητέρα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα. Είναι όλα φιλικά προς το μαιευτήρα. Το φιλικό προς τη μητέρα δικαιούται να λέγεται ένα μαιευτήριο, αν μπορεί η γυναίκα να επιλέξει ακριβώς τον τρόπο και τις συνθήκες που θα γεννήσει. Μπορεί να γεννήσει ξάπλα, μπορεί να γεννήσει πλάγια, μπορεί να γεννήσει σε νερό και μετά είναι σαν το τένις. Χώμα, ταρτάν, γρασίδι. Αν κάνεις και τα τρία, σε ξεγεννάει ένα δάλτο τελευταίο. Ή έρχεται ο Τσιτσιπάς με την κορδέλα και κάνει δεν πιέζεις με ποιότητα. Ο πιο φυσιολογικός τρόπος να γεννάμε σαν θηλαστικά, αυτό το διάβασα σε ένα βιβλίο, είχε πολύ ενδιαφέρον, είναι να γεννάμε όρθιοι. Όλα τα θηλαστικά γεννάνε όρθια. Πρέπει να βοηθήσει η βαρύτητα των τοκετών, σαν ένα καλό χέσιμο. Να κάνει. Να το μωρό. Δεύτερο, δεν το ήξερα. Όλα τα θηλαστικά γεννάνε όρθια. Έχετε δει κάτι ντοκιμαντέρ που είναι οι γαζέλες στην Αφρικανική σαβάνα και φεύγει το νεογέννητο και του κάνει μάνα του τρέχα, λιοντάρι. Και κάνει το μικρό, τι είναι λιοντάρι. Τρέχα, θα σου πω μετά. Έτσι είναι φτιαγμένος να γεννάει ο άνθρωπος, αλλά δεν γεννάμε όρθιοι. Και θα σας πω γιατί δεν γεννάμε όρθιοι. Γιατί έχει ιατρικοποιηθεί η διαδικασία του τοκετού για να μην πηγαίνει κάτι λάθος. Και επειδή κρατάει πολλή ώρα ο τοκετός, βολεύει τις μέσες και τους μαιευτήρες για να μην πιάνει τη μέση τους. Να αράζουν σε μια καρέκλα και να περιμένουν το μωρό ανοιχτά έτσι μπροστά στα πόδια της γυναίκας. Αυτό είναι. Ο μόνος λόγος που γεννάμε ξαπλωτή είναι αυτός. Αν γεννάγαμε όρθιοι, το έχω βρει. Θα γεννάγαμε σε συνεργεία αυτοκινήτων. Θα την ανέβαζε συνέχεια στην πλατφόρμα για τα μηχανάκια και θα έχει το μάστορα και μια αμαία. Βγαίνει η φάση. Και θα ήταν γράσο, καστανιέτα, βλέπω κεφάλι, πάμε να δουλεύουμε. Όταν τελειώσουμε την κυρία, το GLX του Μιχάλη παίρνει αέρα, μου είπε. Εν τω μεταξύ, είχαμε κάνει και τα μαθήματα ανόδων του κετού, γιατί είμαστε ένα σύγχρονο νέο ζευγάρι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε γονείς απόψε που ήρθαν να μας δουν ένα ναι, παρακαλώ, οι γονείς. Αυτό το ξεψυχισμένο έψαχνα. Οι υπόλοιποι ένα χειροκρότημα για τους γονείς, δεν είναι καθόλου εύκολο να είναι εδώ. Μπράβο σας. Οι γονείς το ξέρουν, εγώ το έμαθα στα μαθήματα ανόδουν το κετού, εσείς θα τα μάθετε από μένα, μάθημα πρώτο, δεν υπάρχει ανόδουν στο κετός. Θα βγουν τρία κιλά μέσα από τη σύντροφό σου, παίζει πόνο στη διαδικασία. Τα μαθήματα ανόδουν το κετού, θα στα περιγράψω για να μην τα κάνετε, ήταν πρακτικά μαθήματα γιόγκα, ήταν πάρα πολύ νωρίς το πρωί σε ένα μαιευτήριο, σχολιάζω το πάρα πολύ νωρίς, δεν είχα κάνει το πρωινό μου χέσιμο, θεμελιώδες. Με πιάνει κόψιμο, αφήνω τη σύντροφο, φεύγω, χέζω, γυρνάω. Μπροστά σε 6 έγκυες είπα, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται στην τουαλέτα. Όχι κορυφαία μου στιγμή. Οι άντρες για αλήθεια τρώγανε αγωνιές από τις κοπέλες τους. Λοιπόν, ήμασταν 6 ζευγάρια, αγκαλιά σε στάση γιόγκα. Αναζευγάρια, όχι όλοι μαζί. Δεν θα γεννάγαμε σε μια περίεργη παρτούζα εγκυμοσύνης, ας πούμε. Θα βγαίναν μωρά, δικό σου, ναι, σου μοιάζει, πάρτο. Μα εγώ είχα δύο, μου χρωστάτε ένα, δεν ήταν έτσι, όχι. Στα μαθήματα ανώδουν τοκετού, σου περιγράφουν τον τοκετό, μπας και μπορέσει να βοηθήσει ο άντρας της υπόθεσης. Μας περιγράψαν ότι συσπάτε όλο το σώμα της γυναίκας εκ των έσω, και αυτό λέγεται οδύνα. Οι οδύνες έρχονται όλο και πιο συχνά, όλο και πιο δυνατά, μέχρι να βγει το μωρό. Αυτό μπορεί να κρατήσει από 2 μέχρι 22 ώρες. Και την ώρα που συμβαίνει όλο αυτό, οι οδηγίες για μας είναι οι εξής. Πρέπει να πιάσω το χέρι της συντρόφου μου σφιχτά, να πάρω χαλαρωτική φωνή γιόγκα, και να της πω: έρχεται ένας πόνος. Βλέπουμε ότι ξεκινάμε μία ενημέρωση. Την πληροφορώ ότι θα πονέσει. Μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Αλλά εγώ εκεί βράχος την ενημερώνω. Μετά πρέπει να πω κάτι ποιητικό. Ο πόνος με φέρνει πιο κοντά στο μωρό μου. Ντοστογεύσκι. Μετά η οδηγία είναι πρέπει να πω συγκεντρώνομαι στην αναπνοή μου. Και αυτό που μας είπαν είναι να κάνουμε ότι πονάμε κι εμείς. Δηλαδή εκεί που κρατάω να κάνω. Δύσκολα σήμερα, ε. Δεν το περίμενα έτσι. Μετά πρέπει να πω: ο πόνος θα φύγει, θα ξαναέρθει πιο δυνατός σε 20 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνεις αυτή τη διαδικασία. Στον ίδιο τον τοκετό, ξέρετε μέχρι ποιο στάδιο αυτής της διαδικασίας κατάφερα να φτάσω. Μέχρι το πρώτο έρχεται ένας πόνος. Γιατί γυρνάει η κοπέλα μου κάθιδρη, σφαδάζοντας και λέει: λες ρε φωστήρα. Πού το διέγνωσε ότι πονάω, ρε τσακάλι, εσύ, ε? Αφού γύρισε και στη μέρα και λέει: τι διαμάντι πατρεύτηκα. Δείτε τον, αυτό σε ένα πτυχίο, αλλά μα σου κόβει, ε?
Αλλά με αυτά και με αυτά καταφέραμε, γεννήσαμε, βγήκε ένα κοριτσάκι, βγήκε λίγο μικρό, βγήκε γύρω στα 2600-2700. Το χαρακτηρίζω μικρό, γιατί έχω παραγγείλει παραπάνω σε ταβέρνα. Αν στη ζωή σου έχεις παραγγείλει 3 πρόβατα, περιμένεις κάτι παραπάνω όταν βγει το παιδί σου. Αλλά θέλω να διαλύσω κάποιους μύθους. Οι γονείς τους ξέρουν, υπάρχει ένας πολύ. Δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις. Η αγάπη είναι μια επικοινωνία, είναι μια σχέση. Χτίζεται μέρα με την ημέρα, λιθαράκι, λιθαράκι. Πολύ περισσότερο αγαπάω την κόρη μου τώρα από ότι την πρώτη μέρα που την είδα. Δεν το αγαπάς με το που το βλέπεις, είναι γκρίρι, μαλάκες. Και αυτό δεν στο έχει πει κανένα. 7 βιβλία διάβασα. Εντάξει, είναι και πρισμένα από την κατακράτηση υγρών, τίγκα στη Ζάρα, σχιστά μάτια. Είναι λες και φέρνουμε όλα τα μωρά από το Καζακστάν. Όχι να το αγαπήσω, παιδιά. Το κράτα, γιατί έλεγα θα σε ανταλλάξω. Εσύ μπορεί να πιάνεις 30 καμήλες, γιατί να τις χάσω. Θα σας πω μόνο τα χρώματα της κόρης μου το πρώτο μισάωρο της ζωής της. Βγήκε γκρίσα το Alien το 2. Μετά ήταν κίτρινη από τον νύκτερο. Μετά ήταν κόκκινη από τις σφαλιάρες του γιατρού. Γιατί η επίσημη ιατρική εξέταση παραμένει η σφαλιάρα η πρώτη. Με το βγαίνει το πρώτο, κάνουνε παπ, κλαίει. Κράτα το καλόμωρο. Μετά το πλύνανε, το βάλαν σε μία πετσέτα και ήταν σαν Ιαπωνέζος παππούς. Ζούσε 25 λεπτά, ό,τι πιο σοφό έχω δει η ζωή μου. Το κράταγα ψηλά και έλεγα «Μάθε μου, δάσκαλε». Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο το λένε τα βιβλία, το λένε οι γονείς, το λένε οι ταινίες, το επιβεβαιώνω και εγώ που το έζησα. Υπάρχει αυτό που λένε το θαύμα της φύσης. Γιατί συντελείται σε αυτή τη διαδικασία ένα θαύμα, το είδα από κοντά. Οι δύο άνθρωποι ξαφνικά γίνονται τρεις. Και ο ένας είναι ένα μικρό, τρομαγμένο, απροστάτευτο πλάσμα. Και δεν εννοώ το βρέφος. Εννοώ το νέο πατέρα, μαλακές. Και δεν σου λέει κανένας τίποτα, το πετάνε πάνω σου και ό,τι γίνει. Εγώ νόμιζα ότι στο μευτήριο θα έχει μία εκπαίδευση. Τίποτα, απλά το δίνουν και φεύγεις, αυτό είναι. Και ενώ όλοι σου λένε πάρα πολύ απλό. Πρέπει να το ταΐζεις, πρέπει να το ρεύεις, πρέπει να το κοιμίζεις. Αυτό είναι. Κανένας δεν σου λέει ποια είναι η σωστή σειρά. Αν αυτό έχει εστί και εσύ πας να το ρεύσεις, απλώνεις κατά στην πλάτη του μωρού σου. Είναι λες και το έστειλες για λασποθεραπεία και απολέπιση. Τα νεογέννητα κάνουν δύο ειδών χεσίματα εν τω μεταξύ. Κάνουν το εμπρόστιο χέσιμο που πιάνει αστράγαλο και το οπίστιο που πιάνει τριχωτό κεφαλής. Ρε, καμία οδηγία. Ο παιδίατρος σου δίνει το νεογέννητο, σου λέει καλότυχο να είναι, καλή ζωή να έχει και δεν σου δίνει καμία οδηγία. Σου λέει το νεογέννητο, μην ανησυχήσετε. Είναι φυσιολογικό να χέσει οτιδήποτε από 10 φορές τη μέρα μέχρι μία φορά σε 10 μέρες. Πάρτε το. Του λέω, άρα μεγάλε δεν σε νοιάζει έτσι. Με αυτό το εύρος δεν το ψάξατε, δεν ξέρω. Χρώμα σκατού μου λέει, αν δεις κόκκινο ή μαύρο, είναι επίγον. Με παίρνεις τηλέφωνο. Του λέω, μπλε και λαχανή μηνυματάκι, ποια είναι η φάση σου. Θερμοκρασία δεν τόλμησα να ρωτήσω. Θα μου έλεγε μείον 80-260, τι γουστάρεις, δεν είναι. Ψήσε αυγά, ψήσε πίτσα, αντέχουνε, δεν είναι. Με μωρά δίνουν τους αστροναύτες για χρόνια. Ρε, καμία οδηγία. Επίσης κάτι που δεν λέει κανένας. Τα νεογέννητα αυτό το λέει κανένας. Τα νεογέννητα τρέμουνε. Τα νεογέννητα δεν είναι όπως τα βλέπετε στις διαφημίσεις, χαμογελαστά, ροδοκόκκινα, που κυλιούνται σε κολόχαρτα. Ρε, τα νεογέννητα τρέμουνε. Παίρνει το αγγελούδι στο σπίτι και κάνει. Ρε, αυτό το πράγμα γίνεται φάση, ξέρω εγώ, για 8 ώρες κοιμάται, δεν έχει φταίξει σε τίποτα και νομίζει ότι ξαναζεί τη φρίκη του πολέμου. Δεν ξέρει, θα πρέπει να αναδωρήσει να το πα σε ψυχολόγο φάση. Είναι λε και είδε τη σφαγή σε Μπρένιτσα και πρέπει να το πα κάπου. Δεν γίνεται. Επίσης, το μπάνιο, παιδιά, το μπάνιο μας το έδειξε μία αμαία 5 λεπτά πριν φύγουμε από το μευτήριο. Η τύψα το έκανε τόσο γρήγορα, αλήθεια πιστεύω το έκανε για μαγιά. Δεν ήθελε να μου μάθει να πλένω το μωρό μου. Ήθελε να με εντυπωσιάσει. Γιατί μου λέει: παίρνει την πετσέτα, κρατά το μωρό, ανοίγει τη βρύση, παπ, το βάζει μέσα, ανοίγω την πετσέτα, μου λέει: πού είναι το μωρό. Μου λέει: το μωρό είναι πίσω από το αυτί σου. Τα-τα-ν! Το μπάνιο το βρήκαμε μόνοι μας, ρε. Κάθε 5 μέρες ανοίγαμε για μια άλλη Ζάρα στο μωρό μας και λέγαμε: ρε, εσύ αυτό το έχεις πλύνει ποτέ. Ρε, για κούκλα, ρε, το νομίζω δεν πρέπει να έχεις κατά στα βλέφαρα. Ψάξ' το λίγο. Μέχρι που μετά από 27 μέρες ανακαλύψαμε το λαιμό του μωρού. Λοιπόν, όλο το μωρό μυρίζει μητρικό γάλα, βούτυρο και μορουδίλα και είναι η πιο ωραία μυρωδιά που μπορείς να μυρίσεις στη ζωή σου. Αλλά επειδή εδώ για 40-50 μέρες τα μωρά δεν έχουν μίστον αφιένα και είναι σαν τα σκυλάκια από το ταξί, κάνουν αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Μαζεύεται εδώ ένα πόρι τσαπαράμιλης ποιότητος, το οποίο αποτελείται από γάλα, σκατά και υδρότα. Και όταν το ανακαλύψαμε, θα σας πω πώς μυρίζει. Είχαμε όλοι εκείνο το συμμαθητή που είχε εκείνο το ρολόι κομπιουτεράκι και το είχε σφιχτά πάνω στο χέρι και δεν το βγάζει ούτε για να παίξει μπάλα. Και το έβγαλε μια φορά μέσα Ιουνίου και είχε άλλο χρώμα η επιδερμίδα του. Ο λαιμός του μωρού μυρίζει σαν το πουλί αυτού του ανθρώπου. Και ελπίζω να έχουμε τελειώσει όλοι με το φαΐ εδώ.
Και θα μου πείτε ότι υπερβάλλω. Οι νεότεροι άνθρωποι σας βλέπω δύσπιστους, πιστεύετε ότι είναι υπερβολές όλα αυτά και ότι όλοι σκέφτεστε ότι θα βρείτε οδηγίες να μεγαλώσετε το παιδί σας και όλοι σκέφτεστε το ίδιο το προφανές πράγμα να ρωτήσετε τους γονείς σας. Αλλά υπάρχει ένα πολύ βασικό πρόβλημα σε αυτή τη συλλογιστική. Μέχρι να κάνουμε εμείς παιδιά, οι γονείς μας έχουν μεγαλώσει αρκετά. Δεν θυμούνται τις πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες να μας πούνε. Εγώ ρώτησα τη μητέρα μου, λέω Μανούλα, τρόπο έγινε μπαμπάς, καμία συμβουλή. Δύο μου έδωσε. Πρώτη, αν δεν τρώει κλεις του τη μύτη, θα αναγκαστεί να ανοίξει το στόμα. Μου εξήγησε πως δουλεύει η αναπνοή. Αυτή η γυναίκα έχει μεγαλώσει δύο παιδιά. Δεν ξέρουμε πόσα έκανε. Τα δύο τα γερά επιβιώσαμε. Δεύτερη οδηγία της πολύ αγαπημένης μου μητέρας. Μην το αλλάζεις ψηλά σε αλαξιέρες και τραπέζια, θα σου πέσει στο πάτωμα μια μέρα. Της λέω, Μανουλίσα Φερρυπίν, εγώ σου έπεσα. Μου λέει, μου έπεσε, εσένα σε πάτησα κιόλας. Το να γυρνάς με ένα νεογέννητο στο σπίτι είσαι το ίδιο ανίκανος με το σαν να έχεις πάρει καινούργιο υπολογιστή που δεν έχει λειτουργικό. Δεν έχει Windows, δεν έχει Linux, δεν έχει απολύτως τίποτα. Το ανάβεις, τρέμει και μετράει τη RAM. Δεν ξέρω πώς να το περιέχει. Έχει μόνο το BIOS, Basic Input Output System. Βάζεις γάλα, βγάζεις κατά, δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις κάποιο παιχνίδι στο PlayStation που σου πετάξαν ένα χειριστήριο και σου λένε παίξε. Και βρήκα τους κανόνες μόνος μου. Δεν ξέρεις πώς παίζεις το παιχνίδι, τους βρήκες μόνος σου. Όσο αυτό κλαίει, εγώ χάνω ενέργεια. Αν κοιμηθεί, κοιμάμαι κι εγώ γεμίζει η μπαράτηση ενέργειας. Αν το κρατήσεις ζωντανό 40 μέρες συνεχόμενες, έχει το γιατρός, κάνει εμβόλιο. Διπλασιάζω το άρμορ. Ξόρκι η λαράς δεν περνάει πλέον. Κάνω τον παραλληλισμό με το μηχάνημα, γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πιθανότατα το τελειότερο μηχάνημα της φύσης. Μπορεί να πάει μέχρι το φεγγάρι, μπορεί να γράψει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Το νεογέννητο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ρε μαλάκες. Τους παίρνει 4 μήνες να καταλάβουν ότι τα χέρια τους είναι δικά τους. Για 4 μήνες έβλεπα την κόρη μου στην κούνια να κάνει πω, από μόνο LSD η φάση, έτσι. Δεν το συζητάμε, λες να δούμε κι άλλο. Τι λες τώρα! Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, ενώ, έχει κάτι, ενώ είναι κάτι πραγματικά υπέροχο και το συνιστώ ανεπιφύλακτα, έχει δύο πολύ βασικά αρνητικά. Θα στα πω και αυτά και ενδεχομένως να φύγουμε σοφότεροι. Το πρώτο πολύ βασικό αρνητικό είναι οι παππούδες. Οι άνθρωποι το χάνουν. Σαλεύουν, δεν καταλαβαίνετε. Είναι λες και κάναν παιδί απλά για να δουν το εγγόνι. Ότι εγώ και η κοπέλα μου δεν ήμασταν αυτός σκοπός. Ήμασταν απλά το μέσο για κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν έχετε την απορία πως θα ήταν οι γονείς σας, αν πήρανε μπάφους ή πήρανε πρέζα. Κάντε τους ένα εγγονάκι. Θα δείτε το βλέμμα τους να θολώνει. Γιατί εμείς κάνει όποτε να είναι, φούλα κάλεστη. Όχι μηνύματα και τηλέφωνα και μαλακίες, τίποτα. Κουδούνι με τη μία, ανοίγεις την πόρτα, σου λένε τι κάνετε. Εμείς εδώ ζούμε. Και σε παραμερίζουν σαν πρεζάκι από την πόρτα και σου κάνουν έλα ξεκόλα τώρα που είναι η Ζουζού. Και το δεύτερο αρνητικό είναι ότι αλλάζουν τελείως οι επισκέψεις στο σπίτι σου. Έρχονται πλέον οι φίλοι σου σε οχτάδες. Λες και φοβούνται να το δουν μόνοι τους. Ανοίγεις την εξώπορτα και είναι πιασμένη αλυσίδα κουκουέ, δεν περνάει ούτε αέρας. Μπαίνουν εκεί 8, σοριάζονται γύρω-γύρω στο σαλόνι και μετά αρχίζει και γυρνάει το μωρό, λες και είναι μπάφος. Πρωτόγνωρο. Όλοι οι υπόλοιποι εντωμεταξύ είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε έναν ενήλικα να κρατάει ένα νεογέννητο ψηλά και να βγάζει ήχους προς αυτό. Πιες καφέ με την παρέα σου με ανθρώπους που έχεις φάει ψωμί και αλάτι και να βλέπεις ένα μαλάκα να κάνει. Και για κάποιο λόγο αποφασίσαμε τα νεογέννητα να τα τρελαίνουμε σε ερωτήσεις. Δεν έχω ιδέα γιατί. Όποιος έπιανε την κόρη μου ξεκίναγε. Τι είναι. Τι ρωτάμε ρε μαλάκες, δεν μιλάνε μέχρι τα δύο. Μερικοί το δυσκολεύανε. Ήταν σε φάση ποιο είναι το καλύτερο κορίτσι, ποιο είναι το καλύτερο κορίτσι. Δεν μιλάνε μέχρι τα δύο. Έχω αρχίσει να απορώ γιατί τα πρώτα λέγοντα των παιδιών είναι μαμά και μπαμπά. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τα πρώτα λέγοντα τη κόρη μου θα είναι τι είναι πιο ρε καραγκιόζη. Γίνε λίγο συγκεκριμένο, μπες για να μίση δύο χρόνια. Δείξε κάτι και ρώτα ρε φίλε. Αν το ξέρω θα στο πω ρε μαλάκα, θα στο κρύψω. Αλλά θα κλείσω με μια διαπίστωση που έχω κάνει. Είμαι πάρα πολύ τυχερός με ένας μπαμπάς που έχει κάνει μια κάρη. Έχει κάνει μια κόρη, έτσι. Δεν κάναμε κάποιο ειδικό πιάτο, έτσι. Σαν μπαμπάς που έχει κάνει κόρη, μου έχουν περιγράψει άλλοι γονείς ότι είναι μια φοβερή σχέση. Για τα πρώτα 10 χρόνια θα με θαυμάζει πάρα πολύ και μετά θα έρθει ένα δύσκολο σημείο που θα είναι κάπου 12, 13, 14 και θα ντρέπεται για πάρτιμα. Και θα μου πει να έρθεις να με πάρεις από εκεί που θα είμαι. Αλλά δεν θα μιλήσει σε άνθρωπο, μαλάκα έτσι. Και θα με δοκιμάζει και θα μου πει: και αν κάποιο σε αναγνωρίσει και πει, εσύ δεν έλεγε το 140. Εγώ θα ξέρω, θα λέω: όχι, ρε, είμαι ο άλλο με το μουστάκι που λέγεται χύψα. Αυτή ήταν η παραστασία μα. Ένα φανταστικό κοινό. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να ζητήσουμε. Ο Τιτάνιος, ο Αβύθιστος, ο Γιγαντιέας Μιχάλης Βασιλιδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Βιετνάμ. Ευχαριστούμε την Αλάσκα που κάνει την κινηματογράφηση.
όλα τα παιδιά που δουλέψανε απόψε. Αλλά πάρα πολύ ευχαριστούμε εσάς. Καλό βράδυ να έχετε.